κύριος Ιωσαφάτ εξέφρασε την απορία, όλοι αυτοί ήρθαν για τη Λίνα ή για μένα. Και τι απήντησα εγώ. Είπα, εγώ δεν το έχω καταφέρει αυτό ακόμα. Λοιπόν, θα μιλάμε δυνατά για να μπορούν και οι φίλοι που είναι εκτός της εμβέλειας των ηχείων να... και είναι και όρθιοι, να μπορούν να έχουν το ενδιαφέρον τους εδώ, στραμμένο εδώ. Να πούμε ότι επειδή περισσότερη σημασία έχει αυτό που θέλετε κι εσείς και εμείς να ακούσουμε από τον κύριο Ιωσαφάτ, εγώ αυτό μόνο που έχω να πω είναι, πρωτού πάρει το λόγο η Λίνα, ότι είμαστε πραγματικά πάρα πολύ χαρούμενοι που έχουμε έναν άνθρωπο εδώ που αποδεικνύεται για πολλωστή φορά ότι τελικά αγγίζει κανονικά τις ψυχές των ανθρώπων, διότι υπάρχουν διάφοροι ψυχολόγοι και ψυχίατροι οι οποίοι κάνουν ψυχιατρική υποτύπου πλασιά βιβλίων, αλλά εδώ έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων, από ό,τι αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι εδώ. Να πούμε ότι χαρούμε πάρα πολύ για τα νέα παιδιά, κυρίως. Αυτό που τώρα μου έφερε στο νου με αυτό που είπες, είναι κάτι, ας πούμε, που είναι αρκετά αυστηρό, αλλά πολύ δίκαιο. Λέει, κανείς δεν μπορεί να δώσει αυτό που δεν έχει. Άρα, νομίζω ότι αυτό είναι όλο και οι τόσοι άνθρωποι που είμαστε εδώ, εγώ πώς το μεταφράζω μέσα μου, ότι είμαστε όλοι άνθρωποι που θέλουμε να μάθουμε, θέλουμε να γνωρίσουμε, θέλουμε, έχουμε καταλάβει ότι γνωρίζοντας τον εαυτό μας, η ζωή μας δεν είναι τόσο εχθρική όσο όταν περπατάμε μέσα στα χρόνια μας, και όλη την ώρα έχουμε την επανάληψη των εμποδίων που δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε. Λοιπόν, το ότι λέμε ναι για να αντέξουμε, να πάρουμε βοήθεια, να μπορούμε να καταλάβουμε και τους εαυτούς μας και να βελτιωθούν οι σχέσεις μας, είναι, πώς να το πω, το μόνο που είναι του χεριού μας, να το πω έτσι. Όλα τα άλλα τρέμουν. Σκεφτόμουν κάτι για να ξεκινήσω αυτή τη βραδιά, το οποίο με εντυπωσίασε πολύ. Επιτομή είναι αυτό που θα πω, αλλά όπως διάβαζα στο Μεγαλώνοντας μέσα στην ελληνική οικογένεια, αυτό που ψηφίζουμε όταν έχουμε δικαίωμα ψήφου, το αποφασίζουμε όταν είμαστε ενός έτους. Είναι έτσι, κύριε Ιωσαφάτ? Λοιπόν, που σημαίνει ότι στο πρώτο χρόνο της ζωής μας έχει δημιουργηθεί όλο το πατρόν για τον άνθρωπο που θα εξελιχθούμε μετά. Τώρα έχουμε έρθει σε μία πολύ απαιτητική στιγμή σε αυτόν τον τόπο, σε μία δύσκολη συγκυρία, οπότε μαζί με τα όσα προσωπικά ατελή ερωτήματα και απαντήσεις ατελής έχουμε εδώ στον εαυτό μας, έχουμε και μία παραπάνω ένταση και μία παραπάνω αγωνία ζώντας καθημερινά τα τελευταία χρόνια σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη για τον τόπο που έχει γκρεμίσει πολλές στραβές μεν, αλλά υπαρτές μέχρι κάποια χρόνια πριν, στεριές, κάποιες σταθερές. Επιτείνεται λοιπόν η αγωνία αυτή τη στιγμή και η πίεση που ασκείται μέσα στην ελληνική οικογένεια, μέσα στις φιλίες, μέσα στις σχέσεις, παντού. Η σημερινή νομίζω βραδιά θα ήταν καλό, εγώ δεν είμαι ειδικός καθόλου, αλλά είμαι κοινό και έχω την αγωνία και επιθυμία να ξεκινήσουμε να πούμε σε αυτή τη συνθήκη τώρα, η οποία είναι πιο επιβαρημένη από την κανονική μας, ας πούμε, πραγματικότητα, τι είναι αυτό που σαν ευκαιρία μπορούμε να το δούμε και τι είναι αυτό που θα μπορούσε να μας ησυχάσει αυτό το καιρό, κύριε Ιωσαφάτη. Πού μπορούμε να στοχεύσουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή για να καλλιεργήσουμε σχέσεις καλύτερες και μια σχέση με την πραγματικότητά μας που να μας δώσει κάποια διέξοδο. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Νικολακοπούλ και τον κύριο Πρόβατα που με κάλεσαν. Δεν ήξερα, σήμερα γνώρισα την κυρία Νικολακοπούλα, την ξέρω όπως όλοι μας από τα τραγούδια, γιατί είναι μια πραγματική ποιήτρια και έτσι με έχει συνοδεύσει για πολλά χρόνια στις άλλες πλευρές της ζωής μας που είναι εξίσου σημαντικές.
Τώρα για απόψε βρεθήκαμε πρώτη φορά. Μιλήσαμε προχτές, μου φαίνεται, με την κυρία Χρωμούλα, να βρεθούμε να πούμε κάτι, ξέρω εγώ, και το αφήσαμε έτσι. Οπότε ούτε εγώ είμαι προετοιμασμένος για τίποτε και θα προτιμούσα να έρθουν σιγά σιγά ερωτήσεις από το ακροατήριο και να μπορέσω να απαντήσω ή τουλάχιστον να στοχαστούμε μαζί. Επειδή είμαι τελείως απροετοίμαστος, έχω και λίγο άγχος. Ήσταν και παραπάνω από ό,τι περίμενα. Εγώ υπολόγιζα να δω καμιά εικοσαριά. Εδώ μεταξύ μας θα είμαστε. Οπότε... Λοιπόν, τώρα για να έρθω σε αυτό που είπε η Λίνα, μου επιτρέπετε να σας λέω, Λίνα. Τιμή μου. Δεν ξέρω, εδώ και 2 χρόνια εγώ έλεγα ότι το 2013 θα είναι μια καλύτερη περίοδος για την Ελλάδα. Μόνο εγώ το λέω αυτό, κανένας άλλος. Ούτε στηριζόταν σε τίποτα. Είναι η διέστηση του αδαούς. Δεν είμαι οικονομολόγος κλπ. Αλλά είχα την αίσθηση όταν βελτιωθεί λίγο η διεθνής κατάσταση θα βελτιωθεί και η Ελλάδα οικονομικά. Και φαίνεται ότι άρχισε να γίνεται λίγο. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, το πρόβλημα της Ελλάδας για μένα και για πάρα πολλούς ανθρώπους δεν είναι μόνο η οικονομία. Η χώρα μας είχε εξοκύλει τελευταία ηθικά, δεοντολογικά, από άποψη ικανότητας να ζούμε καλύτερα. Ζούμε σε μια χώρα που πραγματικά είναι ευλογημένη από το κλίμα της, την ομορφιά της, τον ήλιο, την ιστορία που υπάρχει σε αυτή τη χώρα και είμαστε ένας λαός που είναι και ζωντανός και έξυπνος κλπ. Αλλά εξοκύλαμε πώς. Πιστεύω ότι χάσαμε την ομαδικότητά μας. Τα τελευταία 30-40 χρόνια η Ελλάδα είναι μια χώρα καταναλωτισμού, ανταγωνισμού και επιθετικότητας του ενός προς τον άλλον. Εγώ μεγάλωσα μια εποχή που ήταν πολύ χειρότερα γιατί γεννήθηκα στην κατοχή, μεγάλωσα στον εμφύλιο, αλλά τότε οι άνθρωποι είμαστε πιο κοντά, παρόλο που ήμασταν απείρως πιο φτωχότεροι από ότι είναι σήμερα οι άνθρωποι και η νέα γενιά, η οποία ήταν, πέρασε πολύ καλή περίοδο οικονομικά και έτσι δεν μπορούν να καταλάβουν ότι εμείς πεινάγαμε πραγματικά. Όχι απλώς δεν είχαμε 3 κινητά ή το iPhone 5 και τέτοια, που πολλοί νέοι διαμαρτύρουν, δηλαδή δεν πάω καλά, δεν μπορώ να πάρω αυτό, δεν μπορώ να πάρω το άλλο. Αλλά αναγκαστικά οι άνθρωποι πλησίαζαν ο ένας τον άλλον. Βέβαια, άλλες οι συνθήκες τώρα, άλλες οι συνθήκες τότε. Τότε δεν υπήρχε και η τηλεόραση, δεν υπήρχαν τίποτα από αυτά, οπότε οι άνθρωποι ζούσαμε μαζί. Όλοι διασκέδασαν να βγαίνουμε στην αυλή, να βλέπουμε το γείτονα, να παίζουμε στις αλάνες κλπ. Θα πείτε έτσι θα γίνει τώρα. Δεν είναι έτσι. Αλλά αυτό που ελπίζω εγώ, γι' αυτό είναι μία από τις καλές σκέψεις που έχω για το μέλλον, για το χρόνο, είναι ότι ξέρουμε από την ψυχιατρική ότι όταν υπάρχει μια κρίση οι άμυνες που έχουμε, ο χαρακτήρας μας, ο τρόπος που υπάρχουμε ανακατεύεται λίγο, μαλακώνει, είναι σαν ένα σίδερο που το βάζεις στη φωτιά άμα θες να το ξεκαλουπώσεις, να το κάνεις κάτι άλλο κλπ. Όσο είναι κρύο δεν αλλάζει με τίποτα. Όταν ζεσταθεί μπορεί να υπάρχουν τροποποιήσεις. Νομίζω το ζέσταμα αυτό είναι η κρίση που περνάμε. Αυτό έκανε πολλούς ανθρώπους να σκεφτούν
τις σχέσεις με τους άλλους, στις οικογένειες, αλλού τους φέρνει πιο μακριά. Γιατί αρχίζουν και μάλλον τα βάζει ο ένας με τον άλλο, που είναι και το συνηθισμένο ελληνικό στυλ άμυνας. Φταίει πάντα ο άλλος, το άλλο κόμμα, ο σύζυγος, η σύζυγος, ο γείτονας κλπ. Άλλες, όταν είναι αρκετά όριμος κανείς, αρχίζει και σκέφτεται και φέρνει και τα ζευγάρια πολύ κοντά πλέον. Γιατί έχουν να αντιμετωπίσουν έναν κίνδυνο, όχι μόνο οικονομικό, αλλά γενικότερα την αστάθεια και την ανασφάλεια που έχουμε, που δεν ξέρουμε. Η χώρα θα πήγαινε κατά διαόρτα. Ακόμα δεν το ξέρουμε, αλλά φαίνεται να έχει στρώσει λίγο το τελευταίο καιρό. Οπότε αυτή η κρίση δημιουργεί μια διαφοροποίηση των αμυνών που έχουμε μέσα μας. Οι άμυνες είναι τα στοιχεία του χαρακτήρα, πώς αντιμετωπίζουμε ένας τον άλλον, την κοινωνία, τον εαυτό μας, το μέλλον μας, τα παιδιά, τον έρωτα, όλα. Οπότε η κρίση αυτή ενδεχόμενα, και εγώ βλέπω στοιχεία, παρόλο που βέβαια δεν βλέπω όλο τον κόσμο, αλλά βλέπω πάρα πολλούς ανθρώπους στο γραφείο μου που εκπαιδεύω και ανθρώπους, και αυτοί μου φέρνουν και μηνύματα από άλλους κύκλους, ότι αυτό μπορεί να μας κάνει να σκεφτούμε λίγο περισσότερο, να αλλάξουμε κάπως. Είναι δύσκολο να αλλάξει κανένας. Αλλά να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πρώτα να είμαστε λίγο πιο ομαδικοί. Γιατί οι Έλληνες πάντα, όπως ξέρετε, ζούμε διηρημένοι. Η μισή εναντίον των άλλων μισών. Αυτό είναι από την αρχαία Ελλάδα σχεδόν. Και δείχνει μια ανοριμότητα του λαού μας. Ο τρόπος αυτός σκέψης, όπου διασπάς τα προβλήματα και τα κακά τα βάζεις στον άλλον και εσύ κρατάς τα καλά. Δεν είναι έτσι βέβαια. Ο όριμος άνθρωπος είναι αυτός που βλέπει τι συμμετέχει και αυτός στην κρίση. Στην κρίση δεν είναι μόνο οι κακοί Γερμανοί κλπ. Είναι και οι Έλληνες που τόσο καιρό δημιουργήσαμε μια χώρα μαζί με τον Τζιμποτή, λέει η τελευταία τέτοια. Είμαστε στην 192η θέση διαφθοράς. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, αλλά δείχνει ότι γίναμε μια χώρα της αρπαχτής, ο καθένας κοιτούσε να αρπάξει από το γείτονα, η μία τάξη εναντίον της άλλης, οι μισοί εργάτες εναντίον των άλλων μισών. Αυτό δημιούργησε μια επιθετικότητα, μια αποξένωση στους ανθρώπους, ένα κλείσιμο μόνο στην οικογένεια, που και αυτή μετά μπορεί να υποφέρει, ακριβώς γιατί έρχεται εκεί όλη η επιθετικότητα, ο φόβος, και ο καθένας αρχίζει και τα βάζει με τον άλλον. Τώρα με την κρίση αυτή νομίζω ότι οι άνθρωποι άρχισαν να σκέφτονται λίγο διαφορετικά, τουλάχιστον αρκετοί. Ελπίζουμε σιγά σιγά να είναι αυτή η σιωπηλή πλειοψηφία. Γιατί αυτοί που ακούγονται, που φωνάζουν και λοιπά, δεν εκπροσωπούν πάντα όλον τον ελληνικό λαό. Ώστε να μπορέσουμε να πλησιάσουμε ένας τον άλλον. Και επίσης, για να κλείσω και την ερώτηση αυτή, μακροσκελώς λίγο, να δούμε και άλλες αξίες στη ζωή. Εγώ έλειψα πολλά χρόνια έξω. Και όταν έφυγα, που έφυγα στην περιοχή, την περίοδο του 60, που ήταν μια αναγέννηση πνευματική της Ελλάδος τότε, Χατζηδάκης, Θοδωράκης, ένα σωρό πράγμα, η νεολαία είχε ξυπνήσει, ζητούσαμε εκπαίδευση τότε, 1-1-4 ήτανε, να εφαρμοστεί το άρθρο του Συντάγματος, αλλά περισσότερο ζητάγαμε εκπαίδευση. Τώρα όλοι ζητάνε χρήματα. Θα πείτε πρέπει να φάει κανένας, αλλά δεν πεινάσαμε και τόσο πολύ στην Ελλάδα. Είναι υπερβολική η αίσθηση αυτή ότι είμαστε τόσο φτωχοί.
έχω ζήσει και έχω περάσει άλλες χώρες που πραγματικά υποφέρουν και έχουν το ένα τρίτο, ένα τέταρτο από την οικονομία που έχουμε εμείς. Αλλά πέρα από τον καταναλωτισμό αυτός που έγινε το κύριο στοιχείο των τελευταίων 30 ετών, 40 ετών, από τότε που αρχίσαμε και να δανειζόμαστε και αβέρτα και χωρίς να το σκεφτόμαστε τι θα γίνει με αυτό, από τότε που πάψαμε να εργαζόμαστε, άρχισε η χώρα με παράλληλα πράγματα, διότι έπαιρνε από τα δανεικά. Πάψαν να εργάζονται στη γη οι άνθρωποι. Αλλά εκτός από τον καταναλωτισμό αυτό, σιγά σιγά είναι καιρός, γιατί η Ελλάδα έχει μια πολιτιστική ιστορία. Να σκεφτούμε και τι κάνει τη ζωή πιο καλή. Ποιο είναι το νόημα της ζωής. Είναι μόνο να έχουμε τρία κινητά, να έχουμε κουστούμια Αρμάνια ο καθένας, όλα αυτά τα πουτανίδια. Εγώ ήμουν έκπληκτος, γιατί θα ήταν φτωχή η Ελλάδα. Εδώ ήταν όλοι με σινιέ ρούχα, παιδάκια στο δημοτικό, οι μανάδες τους παίρνουν, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι εις βάρος της ψυχικής υγείας του παιδιού, ο καταναλωτισμός αυτός. Οι μητέρες δεν φροντίζαν τα παιδιά τότε, άρχισαν να δουλεύουν όλες, που είναι καλό μεν, αλλά είχε και ένα πρόβλημα. Αυτό που αναφέρθηκε και η Λίνα Συνέφη για τον πρώτο χρόνο, που πρέπει το παιδί να έχει ένα πρόσωπο μαζί του και όχι εναλλαγές Φιλιππινέζων, γιαγιάδων και μια ώρα μητέρα έτσι 4 με 5. Αυτή και πέρα πρέπει να μάθει κανένας, και αυτό βέβαια δεν αλλάζει εύκολα, αλλά οι Έλληνες έχουμε αυτή την τάση να μπορούμε να αλλάζουμε, αρκεί να μας δείξει κάποιος το δρόμο. Και εκεί είχαμε και δυστυχία, διότι δυστυχώς η πολιτική μας, πέρα από τις κλοπές και τα αυτά κλπ, δεν έδωσε στον κόσμο κανένα όραμα. Αλλά δεν πάει ζεις μια ζωή χωρίς κάποιο όραμα. Χωρίς να έχεις κάποιες αξίες. Η ζωή δεν είναι μόνο να τρώμε, ούκα πάρτο ζήσετε άνθρωπος, είπε ο Χριστός, μόνο. Αλλά είναι η φιλία, ο έρωτας, ο καλός γάμος για όσους παντρεύονται, και ο ελληνικός γάμος είναι από τους χειρότερους, πρέπει να σας πω. Έχω δει πάρα πολλές εθνικότητες έξω, δούλευα με ζευγάρια στο Λονδίνο από 20 εθνικότητες, όχι μόνο Αγγλέζους, και είναι αλλιώς ο γάμος. Έχει σεβασμό, έχει φιλία, όχι πάντα, αλλά σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό, ενώ στην Ελλάδα έχει μεγάλη επιθετικότητα. Η τέχνη έχει υποχωρήσει. Δεν γράφουμε τα ωραία τραγούδια που γραφόντουσαν την εποχή που ήμουν εγώ φοιτητής τότε, το 60, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης και ένα σωρό άλλοι που ακολούθησαν. Δεν γράφονται οι στίχοι αυτούς που έγραφε και γράφει η Νικολακοπούλου, αλλά πάρα πολλοί είναι σχεδόν χυδαίοι, βλακώδεις και κατεβάζουν το επίπεδο του λαού και των σχέσεων και του έρωτα. Η τέχνη είναι και μουσική, είναι και θέατρο, είναι και τραγούδι, είναι και διάβασμα. Αυτά εμπλουτίζουν τον άνθρωπο και το ξέρετε όλοι, αυτό κάνουν τη ζωή λίγο πιο ωραία. Λερώσαμε την Αθήνα, τη φύση, τις πόλεις, τις βρωμήσαμε, δεν νοιάζεται κανένας. Δίπλα στο σπίτι μου, που είναι και σε υποτιθέμενη αριστοκρατική συνοικία στο Κολωνάκι, έχω τσακωθεί 2-3 φορές με γειτόνισσα που περτάει από το δίπλα, τη δίπλα πολυκατοικία, τα σκουπίδια από τον 5ο όροφο στο δρόμο. Μια φορά κόντουσα χτυπήσει και άνθρωπο που πέρασε, πέρασε ξυστά. Και όταν τη ρώτησα, μου και τι σε νοιάζει εσένα. Κύριε μου, εδώ ζούμε όλοι, λέω, αυτό είναι κοινή η πόλη και κοινός ο δρόμος. Μου λέει, ψυχή
ψυχίατρος, δεν είσαι, μου λέει, είστε όλοι παράξενοι. Είναι ο τρόπος που οδηγούμε, που δεν είναι φιλικός. Όλα αυτά ελπίζω και νομίζω ότι θα υπάρξει μια αλλαγή, πόσο μεγάλη δεν ξέρω. Αλλά η κρίση θα μας σφίξει, θα μας αλλάξει λίγο και θα κοιτάξουμε να δούμε λίγο την ουσία της ζωής, γιατί η ζωή είναι ένα σύντομο ταξιδάκι, ταξίδι όλη την ώρα, να μαλώνει μισή Έλληνες με τους άλλους μισούς, να είμαστε συνέχεια θυμωμένοι, να οδηγούμε με τρόπο σαν να είναι αρματοδρομίες ρωμαϊκές και λοιπά. Αυτές είναι οι ελπίδες μου και όλων μας, ίσως, για τον επόμενο χρόνο. Να σας κάνω μια ερώτηση. Παρότι το είπατε ότι όχι όλους, περισσότερους μαλακώνει αυτή η κρίση, είναι πολύ μεγάλη ποσότητα όμως των ανθρώπων που τους έχει σκληρύνει η κρίση. Και εδώ μπαίνει το εξής. Ποιος είναι ο λόγος, είναι δηλαδή δύο ποιότητες, ψυχικές ποιότητες ανθρώπων, αυτοί που βγάζουν τον πραγματικό σε αυτό που είναι πιο μαλακός και αυτοί που βγάζουν τον πραγματικό σε αυτό στην κρίση που είναι πιο σκληρός. Και αυτό το αντιμετωπίζετε εσείς και στο ιατρείο σας. Κάποιοι άνθρωποι δηλαδή μοιάζει σαν να βγάζουν τώρα τον πραγματικό σε αυτό στην κρίση. Είτε είναι πιο μαλακοί είτε είναι πιο σκληροί. Και δυστυχώς αυτοί που έχουν σκληρή είναι πάρα πολύ στην Ελλάδα. Σε ποσότητα εννοώ. Πώς εκφράζονται και το ξέρουμε. Δηλαδή τι παράδειγμα έχουμε. Χρυσή αυγή, ρατσισμός, ανεξάρτητοι Έλληνες, συγγνώμη αν κάποιος ψηφίζει, εννοώντας ότι τους φάμε όλους λάχανο, 1 εκατομμύριο και κάτι ψηλά, η φανέλη. Αυτό θέλει ολόκληρη ανάλυση ψυχιατρική, τον τρόπο που μεγαλώνουμε και τον τρόπο ορίμανσης, τον τρόπο που περνάμε τα στάδια της παιδικής ηλικίας. Αν μείνει κανείς ανώριμος, αυτό λέμε να έχει κολλήσει σε κάποια στάδια, δεν τα πέρασε καλά από τον πρώτο χρόνο, τη μάνα του, τότε μένει σε μια κατάσταση αυτή που λέμε σχιζοειδική ή παρανοϊκή, δηλαδή δεν μπορεί να δεχθεί ότι έχει αυτός προβλήματα, τα βγάζει έξω, τα προβάλλει στους άλλους και όσο πιο πολύ απειλείται και ο ίδιος, διότι και αυτοί έχουν ανασφάλειες, τόσο γίνεται πιο σκληρός. Ο πιο όρημος άνθρωπος είναι αυτός που βλέπει τα κακά όλα και τα δικά του, τις δυσκολίες, τον τρόπο που εργάζει, τον τρόπο που κλέβουμε, όλη την εφορία, όλοι. Γενικά τον τρόπο που έχουμε κάνει την Ελλάδα βρώμικη, απεριποίητη, δεν αγαπούμε τη χώρα, πετάμε σκουπίδια μες στη θάλασσα και λοιπά. Αυτά όλα ένας όριμος άνθρωπος γίνεται πιο μαλακός, τα σκέφτεται και λοιπά. Οι άλλοι πάνε σε μια ακραία τέτοια ότι φταίνε οι άλλοι, μονίμως. Έχουν ήδη μια σκληρότητα, διότι κατά κανόνα, όσο και να φαίνεται παράξενο, το λέμε και εμένα με κατηγορούν πολλές φορές. Ακούτε ή θέλετε πιο κοντά, πιο κοντά κύριος, ή φέρετε κοντά σε σύντομα. Ναι. Λέω, αυτό δημιουργείται όταν δεν έχει πάρει κανένας καλή μητρικότητα στον πρώτο χρόνο ζωής. Σε πάρα πολλά blogs που βλέπω, που γράφω από εδώ και από εκεί, πολλοί συμφωνούν, αλλά και μερικοί διαφωνούν, λέει, το παίρνουν όλο ψυχιατρικά κλπ. Αυτή είναι η αλήθεια για μένα. Και είναι αλήθεια όχι γιατί το πιστεύω, αλλά γιατί το βλέπω. 50 χρόνια που δουλεύω σε αυτή τη δουλειά, έχω δει χιλιάδες ανθρώπους και εδώ και έξω, έχω δει παιδάκια που μεγαλώσανε με την μητρικότητα που περιγράφω μερικές φορές και τα είδα να μεγαλώνουν. Και να μπορείς να προβλέψεις από τότε και το πώς θα γινόταν αυτά τα παιδιά, τι σχέσεις θα κάνανε κλπ. Γιατί τους έβλεπα στην Αγγλία μεγάλους πια από παιδάκια μικρά. Αυτό δημιουργεί, είναι θέμα βέβαια των μητέρων και στην Ελλάδα η μητρικότητα δεν είναι τόσο φοβερή όσο πιστεύουμε οι Έλληνες.
Και η Μεσογειακή, και η Μεσογειακή ευρύτερα που έχουμε τη μάνα, ας πούμε, πολύ, και οι Ιταλοί δηλαδή που έχουμε στη μάνα πολύ, ας πούμε, σημείο αναφοράς μεγάλο. Σε εμάς εννοείται ότι υπάρχει μια ας πούμε σκληράδα στον τρόπο που έχουμε μεγαλώσει από τις μαμάδες. Ναι. Εμείς είμαστε, νομίζω, χειρότεροι από τους Ιταλούς και από τους Ισπανούς που είναι Μεσογειακοί το ίδιο. Αυτό το βλέπει κανένας πώς. Όταν η πρώτη ιερωμένη που είχα εγώ ήταν η μάνα μου, από ενός μηνός και λοιπά. Αργότερα κάθε γυναίκα που θα γνωρίζω, από τη δασκάλα μου, τη φίλη μου και αργότερα τις φιλενάδες σας, την γυναίκα σας και λοιπά, καθορίζεται από τον τρόπο που είχα το πρώτο αυτό πρότυπο στον πρώτο χρόνο ζωής. Και στα 5 πρώτα χρόνια έχει κλείσει ο άνθρωπος, λίγο αλλάζει μετά. Όπου μάνα δεν είναι πάντα η βιολογική, μπορεί να είναι αυτή που μας μεγαλώνει. Μάνα μπορεί να είναι ο πατέρας, μπορεί να είναι η Φιλιππινέζα, γι' αυτό λέω σαρώς όταν φέρνουν κανένα παιδάκι. Λέω να έρθει και η μάνα του, λέει εγώ είμαι. Μα λέω, μου είπατε το βλέπετε μισή ώρα τη μέρα. Ποιος το έχει όλη τη μέρα, μου λέει, Φιλιππινέζα, η γιαγιά, η αυτή. Αυτή είναι η μάνα του παιδί. Αυτό γνώρισε το παιδί. Δεν λέω, του λέει η μάνα. Ποιος με φροντίζει. Εγώ έχω έναν εγγονό τώρα που είναι 11 μηνών. Ήδη έχει διαμορφωθεί ο χαρακτήρας. Τον έχω δει από κοντά τώρα και ταυτόχρονα πιο μακριά. Δεν είναι όπως για την κόρη μου, ας πούμε, που ήμουν πλεγμένος, νέος, δεν ήξερα. Τώρα βλέπεις όλα τα στοιχεία του χαρακτήρα του, τη δυνατότητα να κάνει σχέσεις, να είναι επιθετικός, να είναι γκρινιάρης, να είναι έτσι. Ξέρω περίπου πώς θα είναι και αύριο μεθαύριο με τα κορίτσια ή αγόρια, να το πάει και από εκεί. Καταλάβω. Και στα επόμενα 2-3 χρόνια θα φανεί αυτό πιο πολύ και έτσι είναι σχεδόν βέβαιο μπορεί κανείς να προβλέψει την πορεία ενός ανθρώπου. Όσο πιο ανώριμος είναι, όσο δηλαδή δύσκολη η μητέρα ή η πατέρα, ο πατέρας παίζει ρόλο στον πρώτο χρόνο γιατί αυτός πρέπει να στηρίζει τη μητέρα. Συχνά οι άντρες εδώ δεν στηρίζουν τις γυναίκες τους. Ο άντρας δηλαδή πρέπει να είναι, όπως λέω σε ένα βιβλίο, η μητέρα της μητέρας στον πρώτο χρόνο. Δεν χρειάζεται να ξεσκατίζει, να κάνει κλπ. Να στέκεται σε αυτή που την έχει ανάγκη, γιατί τώρα δεν υπάρχουν πια και οι εκτεταμένες οικογένειες που είχαμε πρώτα. Οπότε αυτοί γίνονται πιο σκληροί, είναι όλοι οι άνθρωποι λίγο στερημένοι. Και άμα είσαι στερημένος και δεν έχεις πάρει αγάπη, δεν μπορείς να δώσεις κάτι, είπε και η κυρία Νικολακοπούλου στην αρχή. Δίνεις αυτό που έχεις. Άμα δεν έχεις πάρει αγάπη, αν ο πατέρας σου αργότερα ήταν αυστηρός, άδικος κλπ, θα γίνεις το ίδιο και εσύ με τους άλλους ανθρώπους. Αυτά τα μαθήματα ζωής που λέτε και που έχετε τόσες φορές αναφέρει και προσπαθείς να τα εντάξετε μέσα στην επίσημη, ας πούμε, στα επίσημα ότα. Καλά, η παιδεία μας έχει καταρακωθεί, αλλά σίγουρα αυτό που λέτε και γέλαγα κιόλα, ότι αντί να μάθει κανείς τα προϊόντα της μαγνησίας, ας πούμε, καλύτερα είναι να πάρει μαθήματα ζωής μέσα στο σχολείο. Λοιπόν, θέλω να πω, έχετε απευθυνθεί, έχετε με πολλούς ανθρώπους ίσως συζητήσει το ενδεχόμενο αυτό. Τι είναι αυτό που κάνει το ελληνικό κράτος, ας πούμε, τόσο στενό μυαλό. Καλά, δεν θα το λύσουμε τώρα αυτό, αλλά λέω, αληθινά, τι μπορεί όσες καλές προθέσεις και να έχει κανείς την ώρα που δίνει την κατεύθυνση, πώς μπορεί να επηρεάσει για να μπουν αυτά τα μαθήματα ζωής στα παιδιά μας από εδώ και πέρα και από τούτη τη φάση και μετά, που θα είναι απολύτως χρήσιμα για τα νέα παιδιά, τα οποία θα μεγαλώσουν μέσα σε μια κατάσταση όχι της χρεοκοπίας της Ελλάδας, αλλά σίγουρα σε μια κατάσταση λίγο πιο δύσκολη από τις προηγούμενες γενιές.
πείτε μας λίγο τι είναι αυτή η σκέψη σας για τα μαθήματα ζωής μέσα στο σχολείο, ας πούμε. Αυτή δεν είναι καινούργια ιδέα, την έχω 30 χρόνια, 35, και δεν είναι και απόλυτα δικιά μου, αλλά εγώ την παρουσίασα με την έννοια του να υπάρχει μια ομαδική μορφή διδασκαλίας με ορισμένον τρόπο που τον έχω γράψει αρκετά στοιχεία από τον, όχι τον υπηαγωγείο, τον παιδικό σταθμό. Μετά στον υπηαγωγείο, στο δημοτικό, μέχρι το τέλος του λυκείου. Αυτό είναι. Μαθαίνουμε, όχι μόνο τα προϊόντα, αλλά τα προϊόντα της χυλής. Κασίτερο, λέει, και τάδε. Αυτά σήμερα τα βρίσκει με το ίντερνετ και δεύτερον, δεν με πολύ ενδιαφέρει τι προϊόντα βγάζει η χυλή. Με ενδιαφέρει πώς θα ζήσω εγώ λίγο καλύτερα σε αυτή τη χώρα και εκεί πρέπει να ξέρω τα προϊόντα της Ελλάδας τουλάχιστον. Εκεί πέρα δεν θα γίνεται διδασκαλία, θα γίνονται όπως κάνουμε σε γκρουπ ψυχοθεραπείας που κάνω εγώ. Έρχονται οι άνθρωποι και μιλάμε για τα προβλήματά τους, αλλά κυρίως εξετάζουμε τις σχέσεις μέσα σε αυτό, είναι ομαδική αναλυτική θεραπεία. Το πώς νιώθουν, τι αισθήματα δημιουργούνται με το θεραπευτή και μεταξύ τους, με τους άντρες και τις γυναίκες. Η μορφή αυτή ομαδικής θεραπείας, η ψυχαναλυτική, σημαίνει ότι επαναλαμβάνει κανείς λίγο τον τρόπο που μεγάλωσε σε λίγο μέσα στην ομάδα. Έχει τα ίδια αισθήματα. Βλέπετε ότι για τον θεραπευτή ο ένας έχει το ένα αίσθημα, ο άλλος το άλλο, με θεωρεί καλό, ο άλλος κακό, ο άλλος έτσι, ο άλλος αλλιώς, ενώ δεν με ξέρουν μόνο εκεί μέσα. Αυτό σημαίνει ένα πάρα πολύ βασικό πράγμα. Ότι στη ζωή ζούμε δύο ειδών ζωές. Ένα είναι η ασυνείδητη ζωή, η υπόγεια, και η άλλη είναι η συνειδητή ζωή. Αυτό δεν το καταλαβαίνουμε. Όλα τα προβλήματα των ανθρώπων προέρχονται από αυτές τις συγκρούσεις, γιατί λογικά, ας πούμε, παντρεύεσαι. Έχει κοινά συμφέροντα με τη γυναίκα σου, το σεξ, τα λεφτά, τα παιδιά, τη χαρά, τη διασκέδαση, να ακούς τραγούδια της Νικολακοπούλου. Μα είναι μέσα από όλα αυτές. Τα φέρνει κοντά τα ζευγάρια, τι νομίζω. Δεν έχω παντρεύσει. Παρ' όλα αυτά όμως, οι άνθρωποι σκοτώνονται. 80% των ζευγάριων δεν τα πάνε καλά. 50% χωρίζουν. Στην Ελλάδα είναι 38%, αλλά σύντομα θα γίνει 50%. Και τα άλλα δεν χωρίζουν γιατί δεν μπορούν. Για οικονομικούς λόγους, άλλους κλπ. Κοινωνικούς, τα παιδιά. Ένα 10% είναι πολύ καλή γάμη και ένα 10% είναι... Γιατί γίνεται αυτό. Καταλάβατε, γιατί με τα κόμματα λέμε ή με τα άλλα ότι ο ένας τρώει τα λεφτά του άλλου, οι πλούσιοι, οι αυτοί κλπ. Αλλά αυτό που γίνεται στην Ελλάδα έξω, που σκοτωνόμαστε με διαδηλώσεις το ένα κόμμα εναντίον του άλλου, που γίνεται συνέχεια, δεν μόνο τώρα. Γιατί επαναλαμβάνεται και στην οικογένεια. Τα ίδια προβλήματα. Δυσπιστία, επιθετικότητα, και δεν μιλάμε για αυτούς που δέρνουν τη γυναίκα τους και λοιπά. Αυτά, εντάξει, όπως λέω πολλές φορές, ο Χότζας έχει πει ότι πρέπει να γίνεται αυτό το πρωί. Γιατί και να μην ξέρεις τι φταίει αυτή, ξέρει αυτή. Αλλά ο τρόπος που φερόμαστε στα παιδιά σήμερα, που είναι πρώτα υπερβολικά μαλακός, και άλλοτε υπερβολικά αυστηρός. Το παιδί δεν ξέρει ουσιαστικά αν το αγαπάει ο πατέρας ή η μάνα του. Εναλλάσσονται τα αισθήματα. Όταν είναι κακό παιδί, υποτίθεται, κάνει μια ταξία. Συχνά οι Ελληνίδες λένε, δεν σε αγαπάω πια που έκανες αυτό. Αυτό γιατί είναι, γιατί μέσα στο γάμο, στην οικογένεια και σε όλες τις σχέσεις, τις ερωτικές, γνωρίζει μια κοπέλα και η κοπέλα ήταν έναν άντρα βέβαια, αλλά
εγώ μιλάω από την αντρική πλευρά. Την ερωτεύεσαι, που σημαίνει την εξειδανικεύεις, γιατί δεν είναι έτσι πραγματικά, αλλά τη βλέπεις για κάποιους λόγους. Και στην Ελλάδα έχουμε πολύ έρωτα, αλλά όχι αγάπη. Γιατί είναι αυτό? Όλα τα τραγούδια είναι για έρωτες, φοβερούς κλπ. Στην πραγματικότητα, άμα κοιτάξετε, δεν βλέπετε τίποτα από αυτά. Εγώ μεγάλωσα και νόμιζα όλοι οι άνθρωποι είναι ερωτευμένοι, αγαπάει ο ένας τον άλλον κλπ. Μεγαλώντας έβλεπα, δεν συμβαίνει. Μετά βέβαια και σαν ψυχαναλυτής κλπ, που βλέπω πολλούς ανθρώπους από κοντά, δεν υπήρχε. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί να ερωτεύεις για λίγο. Ο έρωτας συχνά, υπάρχουν πολλών ειδών έρωτες, θα βγει ένα βιβλίο τώρα, είχα κάνει κάτι μαθήματα πέρσι στο Θεοχαράκι. Περιγράφω 12 είδη έρωτα, δεν είναι ένας, αλλά ένας συνηθισμένος τρόπος είναι αυτός που όταν δεν είχες καλή σχέση με τη μάνα σου, επιζητείς μια επιθυμητή μητέρα. Την ψάχνεις μια ζωή. Για ένα διάστημα κάποια κοπέλα, κάτι σου κάνει, ένα βλέμμα, ένα τέτοιο, φορτώνεις πάνω της όλες τις χάρες που θα ήθελες να έχει και την ερωτεύεις. Και αυτή βέβαια το ίδιο, διότι και αυτή κάνει το ίδιο και αυτό συμβαίνει και είναι πολύ ωραίο αίσθημα, αλλά πόσο κρατάει? Η δική μου η εμπειρία είναι ποτέ δεν πάει πάνω από ένα χρόνο. Μπορεί να τελειώσει ο έρωτας σε 2 μέρες, σε μια εβδομάδα κλπ. Και μετά πας στο φίλο στον προβατά, ξεσκισμένη αυτή και φέρνει έτσι. Πώς την αγαπούσε τόσο πολύ? Αυτή πάει στη φίλη της και λέει, δεν ήταν, βγήκε ένα μούτρο, ένα τέτοιο. Ενώ πριν μια εβδομάδα, αυτός ήταν και κανένας άλλος. Και αυτό που νιώθουμε, νομίζουμε ότι νιώθουμε για πολύ περισσότερο καιρό από 2 μέρες, ένα χρόνο, τι είναι έκταση, ψυχολογία. Να το πω και αυτό. Συνήθως, όταν λύγει ο έρωτας, είναι γιατί εγώ έχω κακές εμπειρίες με τη γυναίκα. Δημιουργώ αυτή την φαντασιωσική σχέση ότι αυτή είναι καταπληκτική ή αυτή το ίδιο για μένα. Μετά κατάλαβα, στην αρχή κολακευόμουν λίγο όταν γνώριζα καμιά κοπέλα νέος και μου έλεγε, εσύ είσαι ο μόνος άντρας που εκτιμώ και αγάπησα στη ζωή μου, όλοι οι άλλοι που είχα ήταν όλοι η μούτρα. Όταν μια κοπέλα σου λέει αυτό, μετά κατάλαβε λίγο θα αργόταν και ο δικός μου χρόνος. Γιατί δεν δέχομαι και τα ελαττώματα του άλλου. Δεν έχω δεχθεί στον εαυτό μου αυτά τα ελαττώματα και δεν τα δέχομαι, οπότε αρχίζει και βγαίνει μετά η κανονική μητέρα που είχα, όχι η επιθυμητή όπως τη λέω. Αν είναι προέκταση αυτό που νομίζουμε ότι νιώθουμε. Είναι πολλοί έρωτες, αυτός είναι ο ένας. Όταν είχε κανείς κακή μητέρα, είναι ο πολύ υπερβολικά ρομαντικός, ξαφνικός, ευνίδιος. Γι' αυτό και είναι αρρωστημένος. Αυτό είναι που γράφουν τα περισσότερα blogs που γράφουν για μένα, να αναφέρουν πάνω-πάνω και αληθιμών, κάνουν που λέει ο έρωτας αυτός δείχνει μια ψυχική διαταραχή. Τι κάνει, ας πούμε, όριμος άνθρωπος. Καταρχήν δεν εξειδανικεύει τόσο μια γυναίκα, γιατί ξέρεις, οι γυναίκες είναι. Εμένα μου πάει αυτή, δεν μου πάει η άλλη, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτή είχε όλα τα προνόμια και τις χάρες και όλες οι άλλες είναι... Είναι εφικτό αυτό όμως, δεν είναι σεξουαλισμός σε μια αδυναμία όταν ερωτεύεις. Είναι εφικτό να μην εξειδανικεύεις κάποιον, να μην γίνεται. Λοιπόν, σωστό και αυτό. Άρα τη γνωρίζεις, επειδή είναι και ο έρωτας και ο σωματικός έρωτας και όλα αυτά, νιώθουμε μια έντονη ανάγκη να την εξειδανικεύσουμε όπως κάνουμε και με τη μητέρα μας.
πρώτες μέρες τη βλέπεις σαν θεά τη μαμά. Σιγά σιγά αρχίζει το βρέφος και ήδη από τους 5 μήνες ξέρει ότι η μάνα του δεν είναι ενέργεια, γι' αυτό κλαίει, φωνάζει, δαγκώνει, χτυπάει, δαγκώνει τη θηλή της κλπ. Οπότε υπάρχει μια μικρή εξειδανίκευση, υπάρχει μια αποεξειδανίκευση αρκετά σύντομα όταν τη γνωρίζεις, δηλαδή βλέπεις και τα ελαττώματά της. Όπως βλέπεις και το σώμα της, από μακριά τη βλέπεις βαμμένη, υπερποιημένη, με τα κούνια ψηλά, με τέτοια. Μετά βγαίνει το βράδυ, όταν πας στο κρεβάτι, έχει βγάλει και τα παπούτσια, κοντίνει 10 πόντους. Κάτι τελευταίο, δεν ξέρω, βέβαια, κάτι ειδικά παπούτσια. Ναι, τα κούνια χοντρά. Βλέπεις το σώμα της, βλέπεις την κυταρίτιδα, βλέπεις το στήθος που δεν είναι όπως ήταν. Αυτή βλέπει εσένα, την κοιλιά σου, τα άλλα πράγματα. Εκεί που της έκανες τον μεγάλο, σε βλέπει μικρό τότε. Και αρχίζουν τα όργανα. Πόσο θέλει. Ο σωστός τρόπος είναι, όπως ξέρετε, να δεις τι είναι, δεν μου πάει ή μου πάει και έχει και αυτά. Τα ελαττώματα. Έτσι είναι ο όριμος, αν ξέρετε, δεν υπάρχουν τέλειες γυναίκες, όπως δεν είναι και ο ίδιος τέλειος. Και εμένα θα δουν οτιδήποτε, ελιές που έχω, τέτοια, μεγέθη που είπα, όλα αυτά. Γιατί δυστυχώς οι γυναίκες, ενώ διαδίδουν ότι δεν τους ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι. Καλό παιδί να είναι. Ναι. Καλό παιδί να είναι συναισθηματικός, να έχει αισθήματα, να είναι τρυφερός, τα θέλουν και αυτά. Αλλά όλες οι γυναίκες που βλέπω εγώ και βλέπω πάρα πολλές, στραπολίγο λέει, γιατί δεν ήταν καλό παιδί. Καλό παιδί ήταν, αλλά πολύ μικρός. Ή δεν ήταν αυτό που ακούει συνέχεια κανένας και από τις κοπέλες που βλέπω εγώ που είναι οι μισές εκπαιδευόμενες ψυχίατροι, ψυχολόγοι, ψυχοθεραπευτές κλπ. Είναι δηλαδή πολύ καλλιεργημένες κοπέλες. Αλλά μόνιμα ενώ συζητάμε αυτά στις ομάδες που κάνουμε, όταν έρχεται η συζήτηση στο πώς θέλουν τον άντρα, όλες λένε βέβαια να είναι καλός, να είναι τρυφερός, να μιλάει ωραία κλπ. Βέβαια το κύριο πράγμα που δεν λένε, αλλά σε όλες τις έρευνες που έχουν γίνει και μια τεράστια που έγινε στην Αμερική τελευταία, το πρώτο πράγμα που θέλουν σε έναν είναι τα λεφτά. Αυτό εδώ το δέχονται οι γυναίκες όταν χωρίζουν στα 40 κλπ. Εκεί λένε ότι το πιο σημαντικό είναι το πορτοφόλι που λένε. Και αυτό είναι φυσικό, διότι οι γυναίκες πρέπει να φροντίσουν τα παιδιά. Άρα θέλουν να έχουν έναν άντρα σταθερό, δυνατό και η δύναμη σήμερα δεν είναι η ξυφομαχία που ήταν την παλαιά εποχή. Βέβαια είναι τα λεφτά. Δυνατό που είναι να σου φροντίζει το παιδί, άμα είναι άρρωστο να το φροντίσει, να το στείλει σε καλό σχολείο κλπ. Αλλά όταν μιλάνε για τη σεξουαλική ζωή, οι περισσότερες, το οποίο είναι κακό για μας που είμαστε ευαίσθητοι, ο κύριος Προβατάς, εγώ κλπ. Καλά παιδιά, ευαίσθητοι. Θέλουν τον άντρα μπρουτάλ, λένε. Γεγονός. Οι περισσότεροι θέλουν να είναι λίγο πιο άγριος, πιο έτσι, πιο αλλιώς. Και βέβαια το χειρότερο που, όπως λέω συχνά, γίνεται είναι την ώρα της έντονης σεξουαλικής επαφής το να αρχίσει να λέει κανείς γλυκόλογα. 9 στις 10 γυναίκες ξενερώνουν. Ναι,
αρχίζεις και λες πόσο σε αγαπώ. Είσαι η λατρεία μου. Είσαι... νιώθω τόσο τρυφερά και το χειρότερο είναι να πεις, αυτή λέει, τι μου κάνεις τώρα και εσύ λες, κάνουμε έρωτα. Όταν ξυπνήσουμε μετά, θέλουν την τρυφερότητα, ωραία. Εκείνη τη στιγμή θέλουν άλλα λόγια, τα οποία είναι απλώς λόγια που μάθαμε στην παιδική ηλικία και μας έβαλε η μαμά μας πιπέρι και εγώ εκεί με παιδικό σταθμό, με έλεγα γαμότο, ξέρω εγώ, πάμε μάθαμε. Από εκεί μάθαμε αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι το τίμιο με την έννοια το σωστό, είναι αυτό που παίρνουν την σεξουαλικότητα, με την έννοια ότι η σεξουαλικότητα και αυτό συντήρησε τα δύο ένστικτα. Το υποκριτικό είναι αυτό που λένε το καλό παιδί κλπ. Αυτό είναι το πραγματικό, είναι αυτό που λένε για τη σεξουαλικότητα. Γιατί είναι ένστικτο η σεξουαλικότητα. Είναι ένα από τα δύο ένστικτα. Και τα δύο τα θέλει η γυναίκα. Θέλει και τρυφερότητα όλα αυτά, θέλει και ένα καλό άντρα. Αλλά το κρεβάτι, οι περισσότερες γυναίκες θέλουν να είναι και λίγο πιο βάρβαρος. Πιο βρώμικος. Τη στιγμή εκείνη, οι γυναίκες που εγώ τις βλέπω που είναι πάρα πολύ καλές κοπέλες, όπως το λένε, αλλά είναι τις κοπέλες. Πες τώρα κάνουμε έρωτα και όταν σου λέει τι μου κάνεις, τη μάνα μου και λοιπά. Λοιπόν, γιατί εκεί ζούμε την ένταση της βρώμικης παιδικής ηλικίας που λέγαμε στο σχολείο, μαθαίναμε λέξη, έτσι έκανε αυτό, έκανε το άλλο και λοιπά, οι κοπέλες τα λένε κρυφά. Αυτά επαναβιώνουν. Γι' αυτό λέω ξαναζούμε και στην οικογένεια την ασυνείδητη ζωή που είχαμε στην παιδική ηλικία και η οποία έχει πάει κάτω στο υπόγεια μέσα μας. Αυτή είναι η υπόγεια ζωή που ζούμε όλοι, η ασυνείδητη, και επεμβαίνει σε κάθε σχέση. Και όχι μόνο σχέση στο κρεβάτι ή στο σπίτι, σε μια χώρα. Η Ελλάδα ζει την ανασφάλειά της, τους φόβους, την επιθετικότητα απέναντι στον πατέρα που είναι πάντα οι ξένοι, ενώ εμείς τους καλούμε. Γιατί δεν έχουν τέτοια προβλήματα, οι Δανείοι, οι Νορβηγοί, μικρές χώρες είναι οι Ελβετοί. Εμείς πάντα είχαμε ρωσικό κόμμα, αγγλικό κόμμα, τέτοιο κόμμα και μετά είμαστε και εναντίον τους, γιατί λέμε μας εκμεταλλεύονται. Αλλιώς δεν σε εκμεταλλεύονται, δεν δανείζεσαι λεφτά, δεν τους καλείς μέσα. Εδώ πήγαν οι Τούρκοι στα Ήμια και πήγε ο Πρωθυπουργός αμέσως Αμερικάνων, παρακαλούμε βοηθήστε. Μαζέψτε. Αυτή η ασυνείδητη ζωή καθορίζει και τη ζωή των ομάδων, του κράτους, των εθνών. Γι' αυτό έχουμε συνέχεια πολέμους σε μια πολύ σύντομη ζωή. Οι άνθρωποι σκοτώνονται συνέχεια. 35.000 πόλεμοι υπάρχουν αφότου υπάρχει γραπτή ιστορία. Και το ίδιο σε μια χώρα, στη γειτονιά, μαλώνουμε, σκοτώνει ο ένας τον άλλον, μέχρι ακραία μορφή καμιά φορά και μέλη της οικογένειάς μας. Αυτό είναι που δημιουργεί και τις άμυνες μέσα μας. Όταν όμως υπάρχει μια κρίση, κρίση καμιά φορά είναι πάντα μια αρρώστια, ένα ωραίο αρρώστιος. Βλέπουν τη ζωή πλέον μπορεί να αλλάξει, να χάσουν τη ζωή, από τον καρκίνο. Αρχίζουν και βλέπουν τη ζωή λίγο αλλιώς και τις σχέσεις τους και τις αξίες της ζωής. Γιατί στο κάτω-κάτω όλοι μας δεν ξέρουμε και πώς θα ζήσουμε. Δεν είναι, καταρχήν ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε στα 80, 90, 100, αλλά δεν ξέρουμε και μπορεί να είναι αύριο, μεθαύριο κλπ. Η κρίση κάνει αυτό το πράγμα. Δημιουργεί μια αίσθηση δηλαδή ότι επαναθεώρησης της ζωής μας και των αξιών, τι περιμένουμε. Η νιώτης περνάει γρήγορα, δεν το καταλαβαίνουν οι νέοι, γι' αυτό λέμε η νιώτη πάει χαμένη στους νέους.
όταν αρχίζει και καταλαβαίνει μερικά πράγματα, του έχει φύγει κιόλα. Αυτή είναι και η κρίση τη μέση ηλικία, στο 45, και καταλαβαίνουν ότι έχει περάσει η ζωή σε ένα μεγάλο βαθμό. Και εμεί μαλώναμε, είχαμε άγχη, είχαμε φοβίε, είχαμε τέτοιε δυσκολίε, αντί να χαίρεσαι την κάθε μέρα. Πάντως νιώθω τόση ώρα που σας ακούμε εδώ ότι δημιουργείται αυτόματα ένα ομαδικό πνεύμα. Δηλαδή είμαστε χαλαροί όλοι, επιτρέπουμε στον εαυτό μας να γελάσει, να ζεσταθεί η καρδιά του. Δηλαδή είναι κάτι που βλέπω ότι είναι φυσικό. Δηλαδή στο πρόσωπό σας δηλαδή και με την δική σας, τον αυθόρμητο λόγο, την ησυχία σας, αμέσως αισθανόμαστε εμείς ομάδα εδώ. Που σημαίνει δηλαδή ότι αυτό που είπατε και στην αρχή, ότι είναι, δεν είναι τόσο βαθιά κρυμμένο αυτό στον Έλληνα, η ομαδικότητα. Το επιθυμούμε πολύ και ας πούμε το ρόλο τώρα αυτό που λέτε, εγώ το θυμάμαι παιδί, οι ελληνικές ταινίες παίζαν αυτό το ρόλο. Δηλαδή όσοι είμαστε γνωστοί και μαζευόμαστε ας πούμε σε μια κοινότητα στον κινηματογράφο, ακούγαμε όλοι τα γέλια ολονών. Και ξέραμε και γιατί γελάει αυτή η γυναίκα έτσι. Τι ήταν αυτό δηλαδή που της θύμισε το θείο μου, τον άντρα της κτλ. Κτλ. Είναι ζητούμενο από μέσα μας. Επίσης το άλλο που ήθελα να σας πω, ταξιδεύοντας στην Ευρώπη πιο πολύ. Πριν από 15-20 χρόνια έβλεπα την τάξη, έβλεπα την καθαριότητα, έβλεπα τα πάντα. Έβλεπα όμως και μια τρομερή μελαγχολία που έλεγα ευτυχώς που στην Ελλάδα δεν είμαστε έτσι. Δηλαδή ένιωθα ότι οι άνθρωποι ήρεμα θα πίναν το τσάι τους, θα καθόντουσαν να διαβάσουν το βιβλίο τους κτλ. Αλλά όλο μαζί αυτό δεν μου έμοιαζε εμένα χαρά. Δεν μου έλεγα αυτό δηλαδή που είχα εγώ στα μάτια μου για τις δικές μας τις βόλτες κτλ. Και μέσα μου έλεγα να μην γίνουμε έτσι εμείς. Δηλαδή να αποκτήσουμε πειθαρχία, αγάπη για τον τόπο, υπευθυνότητα, αλλά να μην μαραθούμε. Αυτό με απασχολούσε και βλέπω ότι έχουμε... εντάξει, δεν θα μαραθούμε ποτέ εδώ, αλλά σίγουρα δεν ξέρω πώς θα γίνει να γίνουμε πιο νοικοκύριδες πάλι. Γιατί τα έχουμε φορτώσει στο κόκορα όλα. Και τα δημόσια και τα ιδιωτικά τα έχουμε φορτώσει στο κόκορα. Και επίσης για αυτό που είπατε τώρα, για το, μάλλον όχι τώρα, με αφορμή κάτι που λέγαμε πριν, είδαμε αυτό που συνέβη στο Connecticut, με έτσι 300 ετών πόλη, ήρεμη, ξαφνικά σκεφτόμουν, και επειδή είχα διαβάσει το μεγαλώνοντας την ελληνική οικογένεια, σκεφτόμουν ότι η μητέρα αυτή ήταν εκπαιδευτικός, δηλαδή εκπαιδευτικός, ήταν η δουλειά της να προσέχει παιδιά, έτσι δεν είναι του παιδιού αυτού που τελικά μπήκε και σάρωσε την τάξη ολόκληρη. Και έλεγα ένα ζευγάρι τώρα, τι παιδί γέννησε και πώς ολοκληρώθηκε όλη αυτή η ιστορία. Δηλαδή μου ήρθατε πολύ έντονα στο νου με αυτό το περιστατικό που είχα προχθές. Εδώ το μόνο που παραπονιόνται το τελευταίο καιρό είναι ότι έχει αυξηθεί η επιθετικότητα των παιδιών στα σχολεία. Αλλά αυτό μήπως να μας πείτε αν είναι και ένα θέμα ότι καταλαβαίνουν ότι έχουν λίγη αγωνία παραπάνω οι γονείς τους τώρα με τα οικονομικά και τα λοιπά, πώς εξηγείται αυτό το ότι έχουν τα παιδιά μεταξύ τους εκδηλώσει επιθετικότητα. Κοιτάξτε, στην Αμερική είναι μια μεγάλη χώρα με πάρα πολλές εθνότητες. Υπάρχει μια κουλτούρα βίας εκεί που είναι σε όλα τα έργα που έρχονται και εδώ. Και κυρίως είναι ότι έχουν όπλα. Και εδώ έχουμε ένα σωρό βλαβέρα παιδιά τα οποία τον μπορούσαν να σκοτώσουν. Και μερικές φορές γίνεται αυτό. Εδώ βλέπετε οι φόνοι στην Ελλάδα τι είναι, τα δίκανα που επιτρέπονται. Και έτσι ο καθένας καθαρίζει τη γυναίκα του, προχτές δεν καθάριζε άλλο τον πατέρα του, τη μάνα του, ήταν το παιδί. Τη γιαγιά του κλπ. Όλα αυτά γίνονται. Παρόλο που εδώ ήμασταν πιο κλειστή η κοινωνία, δεν επέτρεπε τέτοια πράγματα. Εκεί είναι πιο μόνοι οι άνθρωποι, οι οικογένειες είναι διαλυμένες, όχι όλοι οι Αμερικάνοι, όχι. Αλλά ένα
μεγάλο ποσοστό που είναι εκεί στα πρόθυρα του πολιτισμού και γι' αυτό υπάρχουν που και που κάθε 3 και 5 κάποιος νεαρός τον πιάνει και πάει και σκοτώνει, που είναι φοβερό. Τώρα είναι δασκάλα και τώρα, όπως θέλετε, οι δάσκαλοι είναι αυτοί που έχουν τα περισσότερα προβλήματα σαν μητέρες μαζί με τους γιατρούς. Ο Δής μωρότερος των ιατρών δεν υπήρχε δάσκαλοι. Και αυτό εξηγείται βέβαια, ένας που έχει προβλήματα κάνει μια δουλειά που να τον βοηθήσει να τα ξεπεράσει αυτά. Δεν έχει προβλήματα σαν παιδί, κάνει το δάσκαλο. Αυτό δεν σημαίνει πάλι ότι όλοι οι δάσκαλοι είναι... εξαρτάται από τον οριμότητο. Τώρα, βία υπήρχε πάντοτε, αλλά υπήρχε και αυστηρότητα στα σχολεία. Εμάς, όταν ήμουν εγώ στο σχολείο, όταν πιάνανε υπερβολική βία κλπ, υπήρχε, έφυγες από το σχολείο, επενέβαιναν οι γονείς κλπ. Εδώ υπάρχει μια αναρχία και ανομία στην Ελλάδα. Δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Μπορεί να σπάσουν ένα παιδάκι στο ξύλο, δεν επεμβαίνει ούτε το κράτος. Στην Αγγλία, ας πούμε, όταν γινόταν κάτι τέτοιο, επενέβαινε αυτόματα και αυτοδικαίως η παιδοψυχιατρική υπηρεσία και παίρναμε αυτό το παιδί από την οικογένεια, από τα αυτά, ήταν η νόμη, έτσι, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Μετά έγινε το κακό, η πολιτικοποίηση. Εδώ θεωρείται μεγάλο πράγμα. Αυτό ήταν για μένα αυτό που αποτελείωσε την Ελλάδα. Υπήρχαν, είχα δει, θυμάμαι, πριν 5-6 χρόνια, 10, είχαν κλείσει το σχολείο κάτι μπόμπιδες του νηπιαγωγείου. Και ήταν εκεί πέρα και ήταν και οι ματσοκοφόροι από τα μίδια και σε πάνω. Γιατί απεργείται, γελάγαν τα μικρά, παίρνουν 5 χρονών. Γιατί ρε απεργούμε, λέει, δεν ξέρω, λέει, δεν θέλουμε να κάνουμε μάθημα. Από εκεί και πέρα έγινε μια υπερβολική πολιτικοποίηση και όχι πολιτικοποίηση, κομματικοποίηση βέβαια των παιδιών. Δεν μπορούσαν, οι δάσκαλοι έχασαν κάθε ισχύ, κομματοποιήθηκαν και αυτοί και άρχισαν από τότε μόνο λεφτά να ζητάνε, αλλά ποτέ βελτίωση της παιδείας και των συνθήκων, όχι όλοι πάλι, αλλά ένα μεγάλο ποσοστό, δεν ενδιαφέρονται για τα παιδιά. Τα φοβόνται και λίγο. Δεν έχουν τα δυνατότητα, φοβούνται κιόλας. Και έτσι, μαζί με το γεγονός ότι ήρθαν και τόσα πολλά ξένα παιδιά κλπ, δημιουργήθηκε μια μεγαλύτερη κουλτούρα βίας, η οποία είναι πολύ πολύ περισσότερη από ό,τι φαντάζεται ο καθένας. Δηλαδή είναι εκρηκτική η βία σε πάρα πολλά σχολεία, αλλά δεν μιλάει κανένας γι' αυτό. Ούτε επεμβαίνουν οι δάσκαλοι, δεν τους συμφέρει κιόλας να το πούνε. Ούτε η αστυνομία μπορεί να επεμβεί, ούτε τίποτα. Και έτσι πάρα πολλά παιδιά υποφέρουν πραγματικά. Και εμένα με παίρνει, λέει, τι να κάνουμε, να αλλάξουμε το σχολείο, να τους δώσω ένα χαρτί. Αν πας στο σχολείο, τα παιδιά που τραβούν τη βία κιόλας, που έχουν κάποια τέτοια προβλήματα, θα το αρχίσουν συνέχεια και στο καινούργιο σχολείο. Άρα η άποψή σας, τι θα έπρεπε να γίνει για αυτά τα παιδιά. Ας πούμε, έμαθα εγώ ένα περιστατικό για ένα σχολείο στο Γιάννη, όπου ένα παιδί τόσο κανονικά στο νοσοκομείο, ένα άλλο παιδί. Δηλαδή, πήγε στον οφόρο, δεν μπορούσε να το πάνε αλλιώς. Και είπε ότι εγώ το κάνω αυτό γιατί όπου μυρίζω τον Αλβανό, τρελαίνομαι. Αυτή ήταν η φράση του. Αυτό το παιδί τι θα μπορούσε να κάνει. Με και ένα σωρό δάσκαλοι μιλάνε εναντίον του ξένου. Πάρα πολύ. Το δάσκαλο δεν είναι αυτό. Θέλει μια γενικότερη αναμόρφωση, θέλει νόμους, θέλει να υπάρχει κάποια αυστηρότητα για να τα κρατήσει αυτά. Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας να τα σπάει, αφού βλέπετε αυτό γίνεται. Κάνουν μια απεργία. Μπαίνουν τα παιδιά, κλείνουν το σχολείο. Πουθενά στον κόσμο έγινε. Κατάληψη. Πουθενά στον κόσμο. Όπως πουθενά δεν καταλαμβάνουν τα πανεπιστήμια. Αυτά είναι προνόμια της νεοελληνικής ανομίας, η οποία έχει γίνει χειρότερη τα τελευταία χρόνια, αλλά υπήρχε πάντα, γι' αυτό και ο Ροΐδης έλεγε ότι δεν χρειάζεται νόμοι, λέει, ένας νόμος χρειάζεται στην Ελλάδα να εφαρμοστεί.
Βέβαια, οπότε μπαίνουν τα παιδιά, τα σπάνε. Μπαίνουν στο πολυτεχνείο οι φοιτητές, κάνανε ρήμα, κλέβανε τα πάντα, τίποτα δεν γίνεται. Αυτό όμως σε κάνει να μην σέβεσαι την κοινότητα, την κοινωνία, τη χώρα σου, τους δασκάλους σου. Και οι δάσκαλοι, επειδή φοβούνται, ιδίως οι πανεπιστημιακοί, γιατί τους δέρνουν κιόλας, κάνουν πίσω. Ο καθένας όταν γινόταν κάτι τέτοιο, εγώ δεν ανακατεύω, πριν ήταν εξαφανιζόταν στην τη μάνα, ο άλλος στην ομία δεν μπορούσε να μπει. Οι άλλοι τα σπάζανε, πιάνανε δύο, τους αφήναν ύστερα από λίγο. Εδώ όμως θεωρείται πολύ μεγάλη πολιτική αυτή. Είτε είναι αριστεροί, είτε δεξιοί άνθρωποι. Είναι κάτι το οποίο είναι εις βάρος της χώρας και εις βάρος των παιδιών. Ένας άνθρωπος μεγαλώνει και δεν σέβεται το σχολείο του, το σπίτι του, τη γειτονιά του, που πετάει τα σκουπίδια πάνω σου κλπ. Δεν πρόκειται να είναι ποτέ ευχαριστημένος με τη ζωή του. Το δείχνει μια έντονη επιθετικότητα και η επιθετικότητα μαζεύεται λίγο με νόμους, με κανόνες και επίσης σιγά σιγά με τα μαθήματα ζωής που είπε. Τώρα μάθει κανείς πώς συμπεριφέρονται με τον γείτονα, με τα κορίτσια, με τα αγόρια, με τους δασκάλους, με τους γονείς και σιγά σιγά από τάξη σε τάξη να γίνονται και κάποια μαθήματα διδακτικά για τη σεξουαλικότητα από τον πρώτο χρόνο ζωής, δεν είναι θέμα. Αλλά και με τον τρόπο που κάνουμε σε μια ομαδική θεραπεία, δηλαδή πώς βλέπεις τον Γεωργάκη, γιατί θύμωσες τον αυτόν, ποιος σε θυμώνει εδώ, γιατί έσπρωξες τον άλλον στο διάδρομο, δηλαδή και επιθετικότητα και πώς να διαχειρίζονται τα αισθήματα αγάπης, έρωτα που έχουν τα παιδιά που πάρα πολύ έντονα. Ο πρώτος μου έρωτας εμένα ήταν 4 ετών στο νηπιαγωγείο. 5 ετών ήμουν πια προσμένος. Άμα δείτε τα παιδιά όλα, απλώς γελάμε με αυτά, γιατί τα θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρή τα αισθήματα που έχουν οι άνθρωποι. Τον έρωτα που έχει ένα γόρι για τη μάνα του, ας πούμε, δεν τον ζει ποτέ στη ζωή του Έλληνα, τόσο έτοιμο. Και τα κορίτσια με τον πατέρα τους. Ή αν δεν είχαν καλό πατέρα ή καλή μητέρα, παραμένει αυτή η επιθυμητή εικόνα και αυτή είναι που ερωτεύονται έντονα μετά. Με αυτός είναι ο πατέρας που ήθελα να έχω, τελικά δεν μας βγαίνει αυτός και πάμε στον άλλον και γι' αυτό τα παιδιά σήμερα έχουν και μια φοβερή πολυμιξία. Εμείς ήμασταν πολύ μαζεμένοι διότι η σεξουαλικότητα ήταν πολύ περιορισμένη όταν ήμασταν παιδιά. Να πιάσει το χέρι μιας κοπέλας, παίρνει κανένας χρόνος και να μην σε πιάσουν κιόλας. Ή ο πατέρας, ο αδερφός της και όλα αυτά. Τώρα η πολυμιξία, το να πηγαίνουμε διάφορους ανθρώπους, είναι φοβερή. Είναι πιο ίσως, ας πούμε, προχωρημένη χώρα στην Ευρώπη, η Ελλάδα. Τα κοριτσάκια πηγαίνουν, λέμε, βλέπω, έρχονται και σε μένα, με 20, 30, 40 ανθρώπους από 14 ετών. Πάνε στα μπαρ και αντί να δούνε πώς θα γνωρίσουν κάποιον ή οτιδήποτε, λένε τον πήρες αυτόν. Ποιος τον πήρε. Τον πήρε, δεν λέει τι είναι, πάρε, λέει τον άλλο. Σαν μπισκότα. Κατά σ' άλλο, λοιπόν, αυτό είναι η χειρότερη γενιά. Από 16 και πέρα ακόμη είχαν κάποια, τα μικρά δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Και όταν τους λέμε, πώς θα λες αυτά. Λέει, τι εννοείται. Όλοι το ίδιο κάνουμε στην τάξη. Πώς θα μεγαλώσει αυτή η γενιά, δεν ξέρω. Αυτό βέβαια παθαίνουν κατάσταση. Πάρα πολλά νέα παιδιά που έχουν παθαίνουν κατάσταση και δεν είναι αλήθεια ότι εμείς είμαστε τόσο χαρούμενοι που λέτε και γενικά. Περισσότερη κατάσταση στην Ελλάδα από ό,τι στις βόρειες χώρες που εκεί λόγω του κλίματος είναι φυσικό να έχουν κατάσταση. Το κλίμα το σκοτάδι προκαλεί κατάσταση.
Γι' αυτό και μια θεραπεία είναι φωτοθεραπεία. Τους βάζουν σε ένα δωμάτιο με φως. Εδώ πέρα έχουμε και άνθρωπος μεγάλο, γι' αυτό και βγαίνει όλη αυτή η επιθετικότητα. Και τα κοριτσάκια τώρα έχουν κατάσταση. Πώς ξεσπάνε, πίνουν. Έχουμε ένα από τους μεγαλύτερους βαθμούς αλκοολισμού σε κοριτσάκια. Και αγοράκια βέβαια, αλλά τα κοριτσάκια είναι φοβερό. Έρχονται και σε μένα, τα φέρνουν οι γονείς και με τώρα. Αθώα με τα ματάκια τους και όπως είναι ένα κοριτσάκι 14 ετών. Και αυτό είναι μπουκάλες από ούζα, από ουίσκι. Το ρίχνουν σαν ναρκωτικά. Τα αγόρια στη βία. Αυτός είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζουν την κατάθλιψη που προέρχεται από το γεγονός ότι η ελληνική οικογένεια έχει χαλάσει λίγο επειδή δουλεύουν πάρα πολύ και οι γυναίκες και έτσι δημιουργήθηκε ένα κενό για αυτά τα παιδιά και γι' αυτό και εγώ εργάστηκα πάρα πολύ μαζί με άλλους και πετύχαμε να δίνει το κράτος ένα χρόνο άδεια με αμοιβή, με μισθό, αλλά μόνο στο δημόσιο. Για τη γυναίκα που θα αποκτήσει παιδί. Έτσι δεν είναι, τη γυναίκα που θα αποκτήσει ένα χρόνο να μείνει μαζί του, αλλά να μην παιδί. Εφαρμόζεται εδώ και 10 χρόνια. Αγωνιστήκαμε να γίνει και στο ελεύθερο επάγγελμα, στον ιδιωτικό τομέα δηλαδή, αλλά εκεί υπάρχει, δεν πληρώνεσαι, αλλά φοβάσαι επίσης ότι θα σε διώξει αφού σε πάρει πίσω, θα σε διώξει. Ενώ στο δημόσιο επειδή δεν φεύγουν. Να σας κάνω μια ερώτηση. Αυτά τα καινούργια προβλήματα σας έχουν αναγκάσει να βρείτε καινούργιους επιστημονικούς τρόπους προσέγγισης, γιατί είναι καινούργια προβλήματα. Ή οι παλιοί τρόποι λίγο αλλαγμένοι επαρκούν. Τώρα, πολλά πράγματα. Ένα είναι ο ιδιωτικός τομέας, όπως το λέμε. Τα δημόσια νοσοκομεία δεν υπάρχει μεγάλη φροντίδα για τα παιδιά. Κανονικά πρέπει να γίνονται οικογενειακή θεραπεία. Κυρίως αυτή είναι που βοηθάει. Αυτή εργάστηκα και εγώ, αυτή η εταιρεία που ίδρυσα μια από όλες. Ίδρυσα και την παιδοψυχιατρική εταιρεία, αλλά και την εταιρεία ομαδικής ανάλυσης και οικογενειακής θεραπείας. Έτσι έχουμε εκπαιδεύσει κάπου 400 ανθρώπους που δουλεύουν με οικογένειες και σε νοσοκομεία, σε ιδρύματα ψυχικής υγιεινής, σε ιατροπαιδαγωγικά κέντρα που έχουν μια ιδέα πώς να χειριστούν μια οικογένεια. Γιατί εκεί είναι μια πολύ πιο σύντομη θεραπεία. Η ψυχανάλυση και αυτά, εγώ ψυχαναλυτής είμαι, αλλά είναι για πολύ λίγους που έχουν και λεφτά, δηλαδή 5-6 χρόνια, 3 με 5 φορές την εβδομάδα και να είσαι και αρκετά καλά. Δεν είναι βέβαια. Αλλά η ψυχανάλυση μας έχει τον τρόπο να τα καταλαβαίνουμε όλα αυτά. Και έτσι αυτά που κάνουμε τώρα είναι οικογενειακή θεραπεία. Εγώ στην Αγγλία που είχα να διευθυντήσω μιας κλινικής τέτοιας, είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν μπορούσα να τους δεις όλους, ούτε να κάνεις θεραπεία. Οπότε κάναμε σύντομες οικογενειακές παρεμβάσεις, το έλεγα. Family interventions. Θέλω να σας δούμε 10 φορές το ανώτερο. Κοιτάξτε να δείτε τι μπορεί να κάνετε με αυτά που σας προσφέρουμε. Και εκεί πραγματικά, αν αλλάξεις λίγο τους γονείς ή τη σχέση τους ή μερικές λαθεμένες ιδέες που έχουν για την άδεια, βοηθιέται πάρα πολύ. Τα παιδιά δηλαδή βοηθούνται αν οι γονείς βελτιωθούν. Και ο άλλος τρόπος είναι να γίνουν περισσότερες επεμβάσεις ψυχολογικές στα σχολεία κλπ. Τώρα άρχισαν πολλά σχολεία να έχουν και ψυχολόγους κλπ. Αλλά κυρίως πάλι τα ιδιωτικά των πλουσίων γονιών που μπορούν να πάνε και ιδιωτικά έξω. Στα άλλα είναι δύσκολο. Μήπως να επιτρέψουμε τις ερωτήσεις σας τώρα. Από την αρχή το λέει ο κ. Ιωσαφάτ, αλλά μόλις μια ώρα. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ο φίλος πρόσφατα, μιλώντας για την οικογένειά μου, μου είπε ότι θα πρέπει να βάλω μια ταμπέλα πίσω που να λέει η συνένεση της σιωπής. Κατά πόσο τα μέλη της οικογένειας πρέπει να συνεννούν με τη σιωπή σε κάθε τι, ή ακόμα και αν ξέρω ότι τα έχουν σε ρίξη, θα πρέπει να εκφράζουν τα θέλω, τα πιστεύω
τις επιθυμίες, τα μίση, τα πάθη. Δεν κατάλαβα ακριβώς, αλλά η οικογένεια πρέπει να μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους. Υπάρχει όμως και μια διαφορά εδώ, δεν πρέπει να τα λένε όλα. Η συνένεση τη σιωπή, ότι αν έβαζε μια ταμπέλα στην οικογένεια θα ήταν η συνένεση τη σιωπή. Και καμιά φορά. Τι θα πει αυτό, ποιο σα το πει αυτό. Ένα φίλο που γνωρίζει τα του ίδιου. Λέει ότι τα μέλη τη οικογένειά μου βασίζονται και στο γενικέ αυτή τη φράση. Ότι η συμβίωση είναι αρμονική μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Ακριβώ δηλαδή όλοι συμβαίνουν με τη σιωπή του. Δεν ξέρω ότι ο φίλος σας μπορεί να είναι σοφός, εγώ δεν συμφωνώ με αυτό. Ούτε νομίζω κάποιος σωστός επιστήμονας συμφωνός. Πρέπει να υπάρχει ελευθερία κυκλοφορία στην οικογένεια μέσα, να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν ορισμένα αισθήματα. Και οι σύζυγοι μεταξύ τους. Αλλά, πολλές φορές το τονίζω αυτό, η απόλυτη ελευθερία δεν είναι σωστή. Δηλαδή και στα γκρουπ που μιλάμε, εκεί σιγά σιγά ενθαρρύνονται οι άνθρωποι και μιλάνε ανοιχτά για όλα. Στην οικογένεια μέσα δεν πρέπει στη γυναίκα σου ή στον άντρα σου να πεις ορισμένα πράγματα. Όχι μόνο αν απάντησες ή όχι, αλλά ότι μετάνιος που την πήρε σε αυτή τη γυναίκα. Οι περισσότεροι άνθρωποι και οι γυναίκες και οι άντρες τα ίδια λένε σε εμάς όταν έρχονται. Δεν επιτρέπεται στα παιδιά να ξέρουν για τη σεξουαλική ζωή των γονιών τους, λεπτομέρειες και τέτοια. Υπάρχουν γονείς που τα βάζουν μέσα μέχρι την ακραία μορφή όταν κάνουν έρωτα να βλέπει για να μαθαίνει, λέει. Αυτό καταστρέφει το παιδί τελείως. Υπάρχουν γονείς που δείχνουν τα γεννητικά όργανα, πάνε γυμνοί μέσα. Όλα αυτά είναι πράγματα που έχουν μεγάλο πρόβλημα στα παιδιά. Δεν λες στον άντρα σου, ακόμη και γι' αυτό που είπαμε, τα περιπουλίων, ότι εντάξει καλός είσαι, αλλά θα ήθελα και μερικούς πόντους παραπάνω. Δεν λες τη γυναίκα σου διάφορα για το σώμα της, για το αυτό, τα οποία είναι προσβλητικά και δεν μπορεί να βοηθηθεί. Μπορεί να της πεις κάτι που μπορεί να τα αλλάξει. Να μου πει εμένα η γυναίκα μου τώρα πρέπει να είσαι πιο ψηλός, τι να κάνω. Αυτός είναι, έτσι έγινε και λοιπά. Μου το λέει, όπως έρχονται πολλοί άρρωστοι και μου λένε, εκεί όμως επιτρέπεται στην τεράπεια. Έτσι ακόμα μια κοπέλα μου έλεγε, για το σ' αγαπάω πάρα πολύ, λέει, είστε ο ιδανικός άντρας για μένα. Αν ήσασταν πιο μικρός καταρχήν, θα ήθελα να σας παντρευτώ, αλλά έπρεπε να είστε και πιο ψηλός. Τους κοντούς δεν τους θέλω με τίποτα. Αυτό δεν πρέπει να το πεις στον άντρα σου. Άρα υπάρχουν πράγματα, επίσης απατούν πολλοί άνθρωποι. Οι άντρες, όπως λέω, συνήθως απατούν μία ή περισσότερες φορές, αυτό είναι με διεθνείς στατιστικές, η γυναίκα τους παντρεμένη κατά ένα ποσοστό 92%. Μένουν και 8 σαν και εμένα. Λέω εγώ, ο κύριος Γιώργος και άλλοι 7 ηλίθιοι που δεν απατούν. Αυτό δεν το λες. Πολλοί πάνε στην οικογένειά τους, τους πιάνει η γυναίκα τους από κινητά κατά 90% τώρα, υπόψη σας. Έχουν βρει σατανικούς τρόπους να βρίσκουν τα μηνύματα και οι άντρες έχουν βρει ηλίθιους τρόπους να κρατούν τα μηνύματα, διότι όταν σου λέει η φιλενάδα ήσουν αλλιοντάρι χτες στο κάτω, δεν το φύνεις, δεν το δείξεις και στους φίλους σου. Α,
αλλά το έχει και μετά γίνεται τραγική. Άλλοι άντρες το δέχονται αυτό και οι γυναίκες το κάνουν και αυτές τώρα απαιτούν κατά 70%. Δεν είναι ζωή. Άμα τις πιάσει ο άντρας, εκεί τις πιάνει γιατί βλέπει τα πολικά ρόμπατα, δεν ψάχνουν τα κινητά οι άντρες τόσο πολύ. Αλλά ολολύπη δεν έχουν και τη δικαιολογία των συμβουλίων που έχουν οι άντρες, όλοι στις συμβουλία κλπ. Αλλά τι γίνεται, ένα μοιραίο λάθος που κάνουν οι γυναίκες. Ο άντρας σήμερα τη συγχωρεί τη γυναίκα πράγματα, κατά ένα πολύ μεγάλο, δεν χωρίζει. Πιο πολλοί χωρίζουν ή θέλουν να χωρίσουν οι γυναίκες. Οι άντρες είναι βολεμένοι αφού φωνάζει, δώσει κανένα σφαλιάρα, αφού λέει τέτοια κλπ. Αλλά άμα είναι και κολλημένος, εξαρτημένος από τη γυναίκα του. Αλλά τι αρχίζει η ιστορία. Σιγά σιγά θέλει να την πιέσει, να του πει τι ακριβώς έκανε. Μην λέτε ποτέ, γιατί δεν χάσετε. Όλοι οι άντρες αυτό το γίνεται από το παιδικό κομμάτι, τι κάνει η μαμά με τον παπά, από το πόσο μεγάλο ήταν το μήκος του οργάνου του άλλου. Αυτό τον γκέι. Γιατί από μικρή έχουν αυτό το πρόβλημα, ο παπάς έχει μεγάλο, μικρό. Οπότε το ίδιο ζει όταν τον απαντάει η γυναίκα, ξαναζεί την εποχή που η μάνα του κοιμόταν με τον πατέρα και γι' αυτό επιμένω. Με λέει, με ρώταει και λεπτό, μην του πεις. Δεν σε συγχωρεί. Ή αν πεις κάτι πρέπει να πεις μετάνιωσα διότι αυτό ήταν τίποτα μπροστά σου. Και τις 10 φορές. Και δεν κανονικά θα έπρεπε να ρωτήσει αυτό. Είναι το δίκαιο του χρονιακό. Δεν κρατάει. Πιο κοντά στο μικρόφωνο. Αυτά είναι... δεν έχουμε τα ακούσει κιόλας. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο μπορούμε ως όριμοι ενήλικες άνθρωποι να υπερβούμε τον εαυτό μας ώστε να δώσουμε πράγματα που δεν έχουμε πάρει στην παιδική μας ηλικία. Δηλαδή να υπερβούμε τις ελλείψεις που είχαμε στη διαπαιδαγώγησή μας. Αν είναι επιπτώ αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, η άποψη η ψυχαναλυτική βέβαια και η δική μου εμπειρία είναι ότι δύσκολα αλλάζουν μερικά πράγματα. Αλλά υπάρχουν και αλλαγές όταν έχεις πάρει κάποια πράγματα από τη μάνα σου ή τον πατέρα σου στην αρχή. Και έτσι έχεις κάποια αισιοδοξία. Γιατί αν δεν πάρεις γίνεται απεσιόδοξο το παιδί από 2 μηνών. Εκεί αρχίζει η κατάσταση. Ένα παιδί που δεν θέλουν να δουν τη μάνα τους κάνει μετά. Ή είναι αυτά που κολλάνε από την ποδιά αργότερα και νομίζουν οι μανάδες με αγαπάει πολύ λένε γιατί φοβάται μην τη χάσει. Άρα υπάρχουν δυνατότητες, η μάνα είναι το πιο σημαντικό γιατί έχει την απόλυτη εξουσία στον πρώτο χρόνο με το παιδί. Μετά μπαίνει σιγά σιγά και ο πατέρας, αδέλφια, μεγαλύτερα, θείες. Όλοι αυτοί μπορούν να βοηθήσουν παππούδες, γιαγιάδες. Πάρα πολύ σημαντική. Να βοηθήσουν το παιδί να πάρει αυτά που του έλειψαν αργότερα δάσκαλοι, παρόλο που υποτίθεται παλιότερα, νομίζαμε στο σχολείο μαθαίνει. Δεν είναι στο σχολείο, είναι φτιαγμένο το παιδί τότε. Αλλά ένας καλός δάσκαλος προσφέρει πράγματα σε παιδιά. Φιλίες που κάνει κανένας. Και αυτό που λέω συνήθως, ο καλύτερος τρόπος άμα είσαι στερημένος και δύσκολος και καταθλιπτικός να συμπληρώσεις αυτά που είχες είναι να βρεις μια καλή γυναίκα ή έναν καλό άντρα. Γιατί η σχέση αυτή γίνεται όπως είναι με τη μάνα. Είναι πάρα πολύ στενή και έτσι μια καλή γυναίκα είναι η καλύτερη θεραπεία, καλύτερη και από ψυχαναλυτές και τέτοια. Αλλά η άλλη τέτοια που λέει το άλλο αξίωμα είναι ότι ο καθένας
παντρεύεται στο ίδιο επίπεδο οριμότητας κάποιου. Άρα αν είσαι ανώριμος και δύσκολος και δεν σε αγαπούσε η μάνα σου, θα πάρει μια γυναίκα που είναι περίπου το ίδιο. Θέλεις, δεν θέλεις, σας φαίνεται διαφορετική μετά και η γυναίκα έναν άντρα το ίδιο. Το καλύτερο από όλα βέβαια είναι να διαλέξεις μια καλή μαμά. Αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι λίγο δύσκολο. Γιατί δεν μας επιτρέπεται η επιλογή. Είναι από τις τυχαιότητες της μοίρας. Ένας τυχαίνει να έχει μια καλή μαμά που ήταν από τη μάνα της καλή κλπ. Και μεγαλώνει σωστά και ωραία και ευτυχής. Και ο άλλος πέφτει σε μια μαμά που είχε προβλήματα με τη δική της τη μάνα. Δεν μπορεί να μεγαλώσει το παιδί σωστά, δεν ξέρει να δίνει αγάπη, αν δεν το έχει μέσα της δεν μπορεί να δώσει. Δεν είναι ότι οι μητέρες είναι κακές. Δεν μπορούν να δώσουν, δεν το έχουν μέσα. Όπως άμα πάρεις μια γυναίκα που δεν μπορεί να αγαπήσει ή έναν άντρα που δεν μπορεί και να θέλει, δεν μπορεί, δεν ξέρει τι είναι αυτό το πράγμα. Τώρα τι είναι αγάπη είναι άλλη ιστορία, αλλά βασικά είναι το να πραγματικά να νοιάζεσαι σιγά σιγά για τον άλλον. Και έτσι πάει ο έρωτας, ο κανονικός έρωτας αρχίζει έτσι, αλλά άμα είσαι πιο όριμος, σιγά σιγά γίνεται αγάπη. Όταν γίνει αγάπη, ξαναερωτεύεσαι τον άλλον. Τότε όμως δεν είναι έχεις τις χάρες όλες, είναι, λέει, είναι αυτή που είναι, στραβή, κουτσί, με κοιταρί, αλλά εγώ την αγαπάω. Και αφού την αγαπάω, για μένα είναι μοναδική. Αυτό γίνεται σε πολλά ζευγάρια όταν μεγαλώσουν. Χτες μίλαγα, χτες πότε ήταν για την ψυχολογία της γυναίκας και της σεξουαλικότητας σε διάφορες ηλικίες. Και αυτό είπα για τους δύο έρωτες, γιατί όλες ήταν λίγο μετά τα 60, τέλος πάντων, λες καλή ψυχή. Αλλά υπάρχει σεξουαλικότητα, υπάρχει έρωτας, και όταν είναι ένα ζευγάρι αρκετά όριμο, τότε ξαναερωτεύεται ο ένας τον άλλον. Γιατί είναι πιο μόνοι τότε, έχουν ανάγκη ο ένας τον άλλον. Είναι φίλοι, είναι σύντροφοι. Και εκεί ακόμη τον κάθε φορά τους λέω ότι πρέπει να έχουν και κάποια σεξουαλική επαφή. Οποιασδήποτε μορφής. Γιατί μου λέει, μα δεν μπορεί ο άντρας, μπορεί να σε χαϊδέψει. Μπορεί να σε αγκαλιάσει. Μπορεί να σου πει μια καλή κουβέντα. Μπορεί να σε φιλήσει. Να γλύψει τα χείλια σου ή άλλα πράγματα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ένα ζευγάρι που είναι παντρεμένο και θέλει να δίνει ο ένας ευχαρίστηση στον άλλον, μπορεί να ξαναερωτευθούν. Και ο δεύτερος έρωτας που ζουν οι γυναίκες κυρίως είναι τα εγγόνια. Ξαναζούν την δημιουργική εποχή, την αναπαραγωγική που είχαν, αλλά πιο ήρεμες, ξέρουν πιο πολλά πράγματα, δεν έχουν όλες τις ευθύνες του παιδιού, έχουν μόνο τις χαρές του κλπ. Και έτσι ξαναζωντανεύουν και αυτοί είναι οι δύο μεγάλοι έρωτες που μπορείς να τους έχεις μετά τα 70. Και, και νωρίτερα βέβαια, και εγγόνια και όσο και να φαίνεται παράξενο να ξαναερωτευτείς τον άντρα σου και τη γυναίκα σου. Συνέχεια αυτού που είπατε, θα ήθελα να μου πείτε, να μας πείτε το εξής. Εδώ. Μας είπατε ότι ένας κακός, ένα πρότυπο κακού γονιού ή άσχετου γονιού ή αδιάφορου γονιού ακολουθεί τον άνθρωπο στην υπόλοιπη ζωή του. Στο γονιό αυτό που δεν έχει βρει, τον ψάχνει σε ένα ιδανικό σύντροφο. Μπορεί ο άνθρωπος άργη να αποδεσμεύσει την ιδέα αυτή και να ξεκινήσει μοναχός του να βρει το ιδανικό, χωρίς να το κυνηγάει πάντα, να μην το πω εφιάλτης, η κακή θύμηση ενός άσχετου γονιού. Αυτό είπα, είναι δύσκολο γιατί δεν μπορείς να βρεις τον ιδανικό γονιό. Καταρχήν, ο όριμος άνθρωπος δεν θα πάρει έναν πιο νευρωτικό, πιο ανώριμο. Δεν γίνεται αυτό. Σπάνια. Μπορεί να γίνει για χρήματα κλπ. Ή πότε μπορείς να βρεις μια γυναίκα που είναι πραγματικά δυνατή και όριμη και λοιπά και εσύ να είσαι ένας βλάκας και μισός, αλλά πρέπει να έχεις κάποιο ταλέντο. Είσαι μεγάλος πιανίστας,
Έχουμε δύο τέτοιους και έναν βιολιστή στην Ελλάδα που έχουν φρικτούς γάμους. Και, αλλά σπίλα διότι είναι ο τάδε, είναι η τάδε. Μπορεί να πάρει έναν ποδοσφαιριστή να κάνει. Έχει όνομα, έχει φήμη. Έναν στιχουργό ή και στιχουργίνα. Πώς θα πρέπει να έχει κάτι κανένας για να ελκύσει κάποιον άνθρωπο που είναι αξιόλογος και είναι και αρκετά όριμος για να σε στηρίξει. Αλλιώς ο καθένας διαλέγει περίπου στα ίδια και πρέπει να μάθει ότι αυτός είμαι, θα πάρω στα κυβικά μου έναν άνθρωπο. Υπάρχει περίπτωση να καταλάβεις και την ανοριμότητά σου όταν βλέπεις τη διάλεξη. Ενώ μέχρι εκείνη την ώρα δεν ξέρεις αν είσαι ανώριμος. Μπορείς και εκείνη την ώρα να πεις όπου. Δηλαδή... Όλοι οι άνθρωποι είμαστε ανώριμοι. Δεν είναι θέμα. Είναι ο βαθμός ωριμότητας. Όλοι μεγαλώνουμε. Δεν υπάρχει ιδανική μητέρα ποτέ. Δεν υπάρχει ιδανικός πατέρας. Ακόμη και καλός να είσαι, όπως μου έλεγε η κόρη μου πριν 5 χρόνια, να τη ρώτησα μια φορά στη στιγμή έτσι ειλικρίνειας, κάτι μου λέει. Ναι, παιδί μου, λέω, πες μου, τώρα ήταν μεγάλη κιόλας. Ήμουν, λέω, καλός πατέρας. Μου λέει, καλός ήσουν. Αλλά έλειπες, λέω, τότε εκείνη τα χρόνια, κυνηγούσαν την καριέρα, την αυτήν, οπότε και εγώ έφευγα το πρωί, γύρισα το βράδυ. Ένα Σαββατοκύριακο την έβλεπα κλπ. Οπότε αυτό λένε όλα τα παιδιά σήμερα και για τη μάνα τους, όχι μόνο για τον πατέρα, ήταν στάνταρ, οι γονείς λείπανε πάντα, οι πατεράδες. Αλλά τώρα λείπουν και οι μητέρες. Και οι μητέρες σήμερα πάνε και το Σαββατοκύριακο πρέπει να πάνε για να κάνουν τα μπικουτί τους, αυτά τα διάφορα, γυμναστήριο, τέτοια, περιποιούνται να είναι καλύτερες για τον άντρα τους από αυτή την πλευρά, γιατί διατηρούνται πλέον, αλλά για τα παιδιά. Εγώ το δούμε. Θα αλλάξω κλίμα και θα βοητεύσω ιδιαίτερα τις γυναίκες της παρέας, γιατί από έρωτος και από αγάπης εδώ είμαι, θα μιλήσω για μια έρευνα που έδειξε ότι σε περίπτωση κρίσης οι πλούσιοι άνθρωποι γίνονται πιο εγωιστές. Εδώ είμαι. Οι πλούσιοι γίνονται πιο εγωιστές σε περίπτωση κρίσης, ενώ αντιθέτως τα φτωχά στρώματα γίνονται πιο αλληλέγγυα. Αυτό το βλέπετε και εσείς στην εμπειρία σας, ή είμαστε και σε αυτό το τριλεπίδι εξαίρεση και γινόμαστε όλοι πιο εγωιστές? Όχι, δεν νομίζω ότι είναι σωστό αυτό. Μπορεί να είναι στατιστικά σωστό, αλλά αυτό που γίνεται χειρότερα είναι τα ζευγάρια που δεν τα πήγαιναν καλά από πριν, που είναι ανώριμα, που μαλώνουν κλπ. Αυτά όταν υπάρχει κρίση, οτιδήποτε συμβεί, το παιδί δεν πάει καλά στο σχολείο, ο ένας τα φορτώνει στον άλλον. Το ίδιο γίνεται και με τα οικονομικά, ξοδεύεις, μου πας για περμανάν, και τέτοια, ή η γυναίκα λέει στον άντρα, είσαι ανίκανο, δεν παραθρέψει την οικογένειά σου, θα διώξαν τη δουλειά γιατί δεν διώξαν τον άλλον κλπ. Αυτά γίνονται πιο έντονα και στα πλούσια στρώματα και στα φτωχά. Απλώς οι πλούσιοι έχουν τη δυνατότητα να ξεφεύγουν από αυτά, να μην είναι όλο με τη γυναίκα τους, έχουν πιο εύκολα κάποια ερωμένη. Δεν τους ακουμπάει κρίση τόσο πολύ και λοιπά, αλλά είναι το ποιόν της σχέσης, το πόσο όριμοι είναι οι άνθρωποι. Οι όριμοι έρχονται πιο κοντά, πιάνει ο ένας το χέρι του άλλου. Οι ανώριμοι που τα φορτώνουν, που θέλουν να βρουν κάποιον από διακοπέο τράγου, βρίσκουν εκτός από το άλλο κόμμα ή οτιδήποτε τη γυναίκα τους ή τον άντρα τους. Άρα, άμα είσαι όριμος, περνάς καλά. Άμα είσαι ανώριμος, και η φτώχεια δεν παίζει τόσο ρόλο. Αυτά είναι παραμύθια. Πιο πολλοί σχιζοφρενείς, ψυχικές αρρώστιες, βαριές κλπ. Ξέρετε που έχουν, στους φτωχούς. Πιο κατάθλιψη έχουμε στους πλούσιους.
πλούσιοι τα έχουν όλα, και τις κόμενες έχουν και τα αυτά και τα τραγούδια τους και τα αυτοκίνητα. Και αν δεν είναι από μέσα τους, δεν έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν ουσιαστικά, να έχουν προβλήματα, παθαίνουν κατάθλιψη. Ενώ οι φτωχοί βιάζονται, δεν έχουν εκπαίδευση, είναι από φτωχούς γονείς συνήθως και αυτοί παθαίνουν ψυχώσεις και τέτοια, δηλαδή βαρύτερες ασθένειες. Κύριε Κιωσαφάτ, πριν από ένα χρόνο περίπου, δώσατε μια συνέντευξη στην Ελισάη. Είπατε, κάνετε μια εύστοχη σύγκριση, θυμάμαι τότε, μεταξύ της φυσικής μάνας και της μεγάλης μάνας που είναι η πατρίδα, η χώρα. Είπατε λοιπόν τότε, αν θυμάμαι καλά, πάει καιρός, ότι όταν το βρέφος στερηθεί το γάλα από το βυζί της μάνας του ή την αγάπη, τη στοργή και τη φροντίδα, θα αντιδράσει, θα εξοργιστεί, θα γίνει καταθλιπτικό κλπ. Έτσι και στη μεγάλη χώρα που έχει την κρίση τώρα, την πατρίδα, που έχουμε αυτή την έκπτωση, την ποιοτική και την ποσοτική, υφιστάμεθα όλα αυτά τα οποία σχολιάσαμε προηγουμένως με την έλλειψη της αλληλεγγύης, τη βία, την επιθετικότητα, την κατάθλιψη, τη συλλογική κλπ. Είπατε κάτι άλλο επίσης στη συνέντευξη αυτή, ότι θα ήταν καλό σε άλλες χώρες πιο όριμες από εμάς γίνεται, οι πολιτικοί ηθήνοντες και άλλες ελίτ, ας πούμε, κτλ. Να υφίστανται μια συνεδρία, τροποντινά συσταγωγικά αν θέλετε, από ομαδικούς αναλυτές, κοινωνιολόγους κλπ. Αυτό το εισηγηθήκατε τότε στη συνέντευξη. Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει με κάποιους άλλους και τι ανταπόκριση αυτό θα μπορούσε να είχε σε μια χώρα αυτού του τοπικισμού, του κομματισμού, του εγωισμού, του καταναλωτισμού και του αγροτισμού. Αν θέλετε να το σχολιάσετε, ευχαριστώ πολύ. Είπα και τότε, γιατί με ρώτησε τι θα μπορούσε, και είπα λίγο χαμογελώντας ότι αυτό προτείνω, αλλά είναι ουτοπικό, λέω, και μπορεί και μάλλον δεν θα γίνει. Αλλά είπα τότε, ήταν τότε που ήταν τις εκλογές, δεν βρίσκαν άκρη καθόλου. Και λέω, θα έπρεπε να βρεθούν μαζί όλοι οι πολιτικοί αρχοί, αν είναι δυνατόν. Και να υπάρχει και κάποιος διοικητής, να είναι ένας που να ξέρει λίγο από δυναμικά ομάδων, ώστε να μπορεί όχι να τους κάνει αναλύσεις και τέτοια, να βλέπει το θέμα και να το βλέπει λίγο απ' έξω, έξω από τα κομματικά συμφέροντα κλπ. Και να τους βοηθήσει λίγο να βρουν μια άκρη για τη χώρα που πήγαινε κατά διαόλου τότε. Εν μέρει έγινε αυτός. Πρώτη φορά στην Ελλάδα βρέθηκαν τρία κόμματα και συνεργάστηκαν. Και μάλιστα ένα αριστερό, ένα δεν ξέρω με τι, ένα δεξιό. Έγινε ακριβώς τρεις μήνες, δύο μήνες μετά τη συνέντευξη. Άρα ήταν μια στο κάτω-κάτω προς το παρόν αποφύγαμε την πλήρη χρεοκοπία και οτιδήποτε θα συνέβαινε, αν πηγαίναμε στη Δραχμή και όλα αυτά. Δεν μιλάω τώρα υπέρ της κυβέρνησης ή όχι, αλλά ότι υπάρχει κάποιοι άνθρωποι ήρθαν μαζί που στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μέχρι πριν τρεις μήνες ο ένας έβριζε τον άλλον, θεωρούσαν ότι είναι η καταστροφή της χώρας κλπ. Όσο για το αν βγαίνει, αν η Ελλάδα είναι η μητέρα, αυτό γίνεται σε κάθε χώρα. Αργότερα περιμένουμε, γιατί περιμένουμε στην Ελλάδα όλο από το κράτος. Επειδή είμαστε στερημένοι βασικά, η Ελληνίδα μητέρα είναι αρκετά στερητική. Δεν ξέρει να δίνει ένα μεγάλο ποσοστό. Οπότε αυτό δημιουργεί επιθετικότητα στα παιδιά. Όταν είναι 6 μηνών, 8, βρίζουν, κρατσουνούν τη μάνα τους, δαγκώνουν τη θηλή τους, κλαίνε ασταμάτητα, δέρνουν τα αδερφάκια τους κλπ. Αυτά αργότερα, μητέρα, γίνεται το κράτος. Και ζητούν όλοι από το κράτος, τα πάντα. Είναι η χώρα που ζητάει πολύ περισσότερα από το κράτος για όλα, χωρίς να προσφέρουμε και τίποτα. Γι' αυτό ο ένας κλέβει τον άλλον και περιμένουν από το κράτος. Το κράτος βέβαια, οι γονείς είναι σαν τους δικούς μας κακοί γονείς. Όλοι τρώνε οι ίδιοι,
παίρνουν την εξουσία, κοιτάνε να βολευτούν και γι' αυτό ξεσπάει ο θυμός εναντίον των πολιτικών που εδώ είναι δικαιολογημένο σε μεγάλο βαθμό, αλλά και εναντίον της χώρας. Τι φταίει η Αθήνα και την κάψαμε 2-3 φορές τελευταία, επειδή έχουμε κρίση. Χειρότερα γίνεται η κρίση. Χειρότερο γίνεται το μίσος των ανθρώπων μεταξύ τους. Αλλά εκεί η πόλη, η χώρα γίνεται η μαμά, η κακή μαμά. Θέλετε, υπάρχει άλλη ερώτηση, το λέμε για να δημιουργήσουμε και μια ησυχία σε όσους ανθρώπους νομίζουν ότι θέλουν να σηκωθούν, να δερματίσουν. Λοιπόν, νομίζω δύο ερωτήσεις. Να ρωτήσω κάτι εγώ. Θέλω να ρωτήσω το εξής, πώς μια μητέρα που έχει δύο παιδιά και έχει δώσει την ίδια αγάπη, τα έχει μεγαλώσει ίδια, τώρα να είναι τελείως διαφορετικά. Το ένα είναι κοινωνικό, το άλλο είναι μοναχικό, το ένα να είναι καλός μαθητής, το άλλο όχι και το ένα επιθετικό, το άλλο ίσως όχι. Και τι μπορεί να κάνει. Η ζωή μας κατά το ίμιση περίπου καθορίζει κατά γονίδια. Δεν είναι μόνο η ανατροφή. Τα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα, της ιδιοσυγκρασίας, είναι γονιδιακά. Τα κληρονομούμε. Οπότε ένα παιδί δεν έχει τα ίδια γονίδια, γιατί κάθε παιδί έχει γονίδια από 200 γενναίες πίσω. Μπορούν να βγουν από τον παππού, του ενός, 50 χρόνια η γιαγιά πριν κλπ. Απ' την άλλη μεριά πάλι, ποτέ ένα παιδί δεν έχει την ίδια μητέρα. Άμα είσαι κορίτσι, παλιά σε κρύβανε. Μην είσαι δύο μπαμπάς. Η γυναίκα το έπαιρνε βαριά ότι έκανε κορίτσι. Θεωρούσαν ότι οι γυναίκες κάνουν το φίλο, ενώ οι άντρες το κάνουν, αλλά τώρα το μάθαμε. Παρ' όλα αυτά οι άντρες θεωρούν ότι φταίει η γυναίκα που έκανε κορίτσι. Τώρα βέβαια οι περισσότεροι θέλουν κορίτσια, οι πατεράδες, οι νέοι. Επίσης ο τρόπος που μεγάλωσε το παιδί δεν είναι ποτέ το ίδιο, ακόμα και αν είναι δίδυμα. Άλλο παιδί, το παιδί καθορίζει επίσης από μόνο του τη μοίρα του. Καθορίζει και με αυτά που έφερε, την πρίκα του, δηλαδή αν ένα παιδί είναι καλό, είναι ωραίο, είναι ξανθό, γιατί ξανθεί διόλου πολλοί άνθρωποι, σπανιότατη εν Ελλάδη, πριν της περίοδου τώρα που είναι όλοι ξανθεί. Αν είναι έξυπνο, αν έχει ένα ταλέντο, όλα αυτά κάνουν τη μητέρα να αγαπάει ένα παιδί παραπάνω, αν της μοιάζει, αν δεν της μοιάζει. Τι προβάλλει πάνω στο παιδί. Μπορεί να προβάλλει πράγματα του εαυτού της στο ένα παιδί που είναι κακά. Και λέει αυτό είναι ασυνείδητα, λέει σαν και εμένα δηλαδή. Και το άλλο να το... Πάντα στις οικογένειες έχουν το ένα παιδί είναι καλό, το άλλο είναι κακό. Άρα κανένα παιδί δεν έχει το ίδιο τέτοιο, την ίδια ανατροφή. Εκτός αυτού μπορεί όταν γεννήθηκε εγώ που ήμουν ο πρώτος από την Εξάδα, η μάνα μου να τα πήγαινε καλά με τον πατέρα μου, γιατί το βρέθηκα κοντός, ωραίος και τέτοιο. Το δεύτερο παιδί μπορεί να μην τα πήγαινε καλά, να ήταν δυστυχισμένη, εξέσπαγε στο παιδί, δεν είχε χρόνο να το προσέξει το παιδί. Άμα ήταν και κορίτσι και τέτοια, οπότε ποτέ δεν έχουμε, η ίδια μητέρα είναι διαφορετική. Όπως και πάρτε και την περίπτωση που ο άντρας σας απατάει, ας πούμε. Εσάς λέει διάφορα, την ερωμένη λέει ότι είναι άγγελος. Η γυναίκα μου δεν με καταλαβαίνει, όλοι αυτά λέμε, δεν με κάνει. Ενώ εσύ είσαι το κάτι άλλο, γιατί δεν την έχουμε φορτωθεί ή αυτή δεν μας έχει φορτωθεί όλο το διάστημα. Άρα δεν υπάρχει ίδια, όλοι το λέμε αυτό, δεν υπάρχει ποτέ ίδια. Σε 6 μήνες έχει αλλάξει και το παιδί δημορφώνει.
ακόμα και οι δάσκαλοι διαμορφώνονται από τα παιδιά που έρχονται στην τάξη. Άμα πες σε τίποτα πιο δύσκολα παιδιά κλπ, γίνεσαι και εσύ αυστηρή, κακιά, φοβισμένη. Ένα σωρό έχω από δασκάλους που έρχονται και δεν τολμούν να μπουν στην τάξη. Με τη λογική πως δεν παίξεις ποτέ δύο φορές το ίδιο ποτάμι, δεν έχεις δύο φορές δύο παιδιά, δεν έχω ποτέ την ίδια μητέρα, αυτό εννοείται. Άλλη ερώτηση. Το μικρόφωνο που είναι. Εκεί η κυρία σου πρόσωπα. Μικρόφωνο δεν παίξω. Όχι, δυνατά. Πολύ δυνατά. Με κάθε σεβασμό κύριε Γιουσουφάτση, πρόσωπό σας, από την μια από την άλλη, πραγματικά από πριν, συγγνώμη αν είναι λίγο ανατριπτικό αυτό που θα πω, δεν έχω τέτοια πρόθεση. Είναι πρόβλημα δικό μου ίσως. Να πείτε ό,τι θέλετε λίγο. Ναι, να πω ό,τι θέλω, αυτό είναι σίγουρο. Λοιπόν, νομίζετε εσείς ότι η ψυχολογία είναι επιστήμη, με την έννοια ότι για μένα επιστήμη είναι, η επιστήμη ερευνά, πειραματίζεται και έχει την απόδειξη. Η ψυχολογία ερευνά και μένει εκεί. Μπορούμε να πούμε αποδεδειγμένα πράγματα έτσι ώστε σήμερα με όσα είπαμε, πολλά από όσα είπαμε, να ερμηνεύουμε κοινωνικά φαινόμενα και πολιτικά κατεξοχήν, γραμμένα σε χαρτιά, σε χειρόγραφα που τα βρήκαμε, που αποδείχθηκαν ότι είναι έτσι, να τεπινεύουμε αυτά λοιπόν τα φαινόμενα με ψυχολογικούς όρους. Ερώτημα πραγματικά αληθινό. Όχι για να κάνω έτσι κάτι άλλο. Ναι, έτσι σας καταλαβαίνω, γιατί τα ίδια πίστευα και εγώ παλιά. Ναι. Πριν δω το φως το αληθινό. Το είδατε. Δεν είναι. Καταρχήν αυτά που λέω εγώ είναι ψυχαναλυτικές απόψεις. Δεν είναι τόσο. Η ψυχολογία η κανονική είναι επιστημονική, έχει πειράματα, έχει αποτελέσματα, έχει επαναλαμβανόμενα στοιχεία, αυτά που έχει κάθε επιστήμη. Είναι διαφορετική από τη φυσική, αλλά τα μαθηματικά είναι επιστήμη, η φιλολογία είναι επιστήμη, η ποίηση, όλα αυτά έχουν κομμάτια που είναι οι ανθρωπιστικές επιστήμες, ας πούμε, δεν έχουν αυτή την έννοια της θετικής επιστήμης που είναι πείραμα, αποτέλεσμα, αυτά εφαρμόζονται σε λίγες περιπτώσεις. Εγώ άλλωστε θετικός επιστήμονας, γιατρός είμαι, δεν είμαι. Αλλά το αν η ψυχανάλυση ερμηνεύει αυτά, εγώ είμαι τώρα πεπισμένος απόλυτα. Όχι ότι ξέρουμε τα πάντα, αλλά η μόνη θεωρία που κάπως μας βοηθάει να καταλάβουμε και επαναλαμβάνεται αυτό. Άμα δω εγώ ένα παιδί τώρα, ξέρω περίπου πώς θα βγει, πώς θα κάνω τον σοφό. Αν έρθει ένας άνθρωπος και έχει ένα σύμπτωμα, δύο, του λέω άλλα 18 που έχει, γιατί πάνε πακέτο. Δεν τα ξέρει, ούτε εγώ τα ξέρω. Μου επιτρέπετε ένα μικρό πράγμα να πω. Εγώ λοιπόν που σήμερα είμαι όχι θυμωμένη, όχι, νιώθω ότι με την κατάσταση που ζούμε όλοι αυτοί γύρω, σε αυτή τη χώρα, έχει προσβληθεί η αξιοπρέπειά μου, ένα, η υπερηφάνεια μου σαν άνθρωπος, δύο. Ρωτώντας λοιπόν ένα ψυχαναλυτή, θα μου πείτε ότι φταίει η μητέρα μου, και κλείνω με αυτό. Ήθελα μια απάντηση. Αλλά αυτό είναι λίγο φίλες, εγώ δεν είπα φταίει η μητέρα για όλα. Υπάρχουν και άλλα πράγματα. Ούτε η ψυχανάλυση, άμα σπουδάσετε σε τι δουλειά κάνετε, η κοινωνιολογία σήμερα κατά ένα μεγάλο βαθμό, η ανθρωπολογία είναι ψυχαναλυτικά εκπαιδευμένες. Τα εξετάζουν με τον τρόπο που είπα, αλλά δεν αναφερθήκαμε εδώ στην εθνοψυχολογία, στην κοινωνική ανθρωπολογία με ψυχαναλυτικές απόψεις κλπ. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Αλλά αυτό που έμαθα εγώ, που δεν το πιστεύω βέβαια πολύ, ούτε περιμένω να πιστείτε εσείς, είναι ότι όλα αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα, η αδικία, ο φθόνος, η επιθετικότητα, η διαμόρφωση της σεξουαλικότητας σε κάτι κακό, το οποίο δημιούργησε μεν τον πολιτισμό, αλλά δημιούργησε και όλα τα προβλήματα αυτά, προέρχονται από τα ένστικτα και από τον τρόπο που μεγάλωσε ο άνθρωπος. Ο τρόπος που μεγάλωσε δεν είναι μόνο η μάνα, το 50% είναι τα γονίδια. Ο άνθρωπος έχει επιθετικότητα μέσα, γιατί να σκοτώνονται οι μένα τους, είναι μόνο για το φαγητό. Όποιος το πιστεύει αυτό κάνει βαθύ λάκκο.
λάθος. Επιθετικότητα υπάρχει και στις πιο πλούσιες χώρες, που υποτίθεται θα έπρεπε να τα είχαν όλα. Εκεί, ακόμη και στις χώρες που είναι ελεύθερες σεξουαλικά, όπως είναι η Ελλάδα τώρα, έχουν περισσότερα προβλήματα σεξουαλικά από ό,τι πριν. Οι άντρες δεν μπορούν να κάνουν έρωτα. Τα νέα παιδιά, από 16 μέχρι 25. Έρχονται κορίτσια και διαμαρτύρονται, καμιά φορά είναι και παντρεμένοι, διότι ο άλλος δεν ενδιαφέρει. Αυτό είναι κάτι για μας τελείως κατανόητο. Κάναμε ένα χρόνο να πιάσουμε το ακροδάχτυλο της φύσης. Άρα επηρεάζουν ασφαλώς το ότι υπάρχουν και κοινωνικοί παράγοντες. Αλλά γιατί να μην υπάρχει μια σωστή διαμήρεση του πλούτου. Λίγα χρόνια ζούμε, δεν χρειαζόμαστε να τρώμε τόσο πολύ, ούτε να έχουμε αρμάνι και τέτοια όλοι. Γιατί γίνεται αυτό. Υπάρχουν ένστικτα στον άνθρωπο. Η αρπαγή, ο φθόνος, η απληστία, αυτά προέρχονται και από τα γονίδια και από τον τρόπο που μεγαλώσαμε. Ένας που είχε μια καλή μητέρα, με την έννοια τη γενικότερη που δεν είχαμε την ευκαιρία να το πούμε εδώ, και μητέρα εννοούμε όλη την ατμόσφαιρα που είχε στο σπίτι του. Αυτός ποτέ δεν γίνεται δικτάτορας, ποτέ δεν γίνεται επιθετικός, δεν τα σπάει στο σχολείο, δεν κοιτάει να πολεμήσει με την άλλη χώρα, δεν κλέβει το κράτος και τους άλλους. Όλα αυτά προέρχονται από κάποιον που είναι ανικανοποίητος στη ζωή του. Τα παιδάκια είναι ανικανοποίητος, γι' αυτό ρίχνουν στο σεξ τώρα, κοριτσάκια 16, πρωτές είδαμε. Έχω πάει με καμιά πενινταριά, όταν εγώ πολύ ευαίσθητα έλεγα, ήθελε να πεθάνει αυτή, ήρθε για να αυτοκτονήσει. Γιατί βρε παιδί μου, λέει, υπάρχει ο ήλιος να μεγαλώσει, θα σπουδάσει αύριο μεθαύριο, θα βρεις και κανένα αγοράκι. Με καταλάβαινε, τι αγοράκι. Δεν θέλω να κάνω παιδιά. Δεν λέω αυτό, βρε παιδί μου. Λέω, θα βρεις ένα αγοράκι να ερωτευθείς, τώρα είσαι μικρή. Λέει. Τότε μου λέει, τι εννοείται, λεγόμενος. Εγκόμενος. Έχω πάει με καμιά πενινταριά, λέει, δεν μου λέει τίποτα τώρα. Το έχω κόψει. 14 ετών. Από υψηλή κοινωνική τάξη και λοιπά, και ήρθε, έτσι το αναφέρω αυτό, ήρθε με ένα μπουκάλι νερού τέτοιο και έπινε συνέχεια. Έτσι, τόσο πολύ διψάς, μου λέει, είναι ούζο. Έτσι την γνώρισα. Λέω, καλά κορίτσι μου, το ξέρεις, ότι άμα πίνεις κάτι τέτοιο, λέω, σε 3 χρόνια να πεθάνεις. Μου λέει, και αυτό θέλω. Αυτά εξηγούνται μόνο έτσι, δεν εξηγούνται από κοινωνικές. Οι κοινωνικές είναι αποτέλεσμα του τρόπου που μεγαλώνουμε και του τι είναι ο άνθρωπος γενικά. Το ότι έχει επιθετικότητα, έχει πλεονεξία, έχει απληστία. Ένα σωρό άνθρωπο σκοτώνουν γιατί τους έλειπαν τα λεφτά και στο Connecticut κλπ. Είχε πρόβλημα με τη μάνα του, γιατί τον φρόντιζε, ήταν χωρισμένη, ήταν περίεργη. Θύμωσε μαζί της, σκότωσε αυτήν και σκότωσε και τον εαυτό του βέβαια και τα άλλα τα φουκαλιάρια και τα παιδιά. Μιλήσατε για τον ρόλο της μητέρας στην οικογένεια. Ποιος είναι ο ρόλος του πατέρα? Γιατί αν δεν απατώμε άνθρωμα, λάθος, έχει να κάνει και εσύ. Ο πατέρας είναι εκείνος που διαχωρίζει το παιδί από τη μητέρα, δηλαδή από την ίδια που στιγμή του λαδιού. Ναι, αυτό πρέπει να δείτε αν θα ξανακαλέσει. Μάγκης και Λίδα. Μια άλλη συζήτηση. Ασφαλώς ο πατέρας παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά όχι τον πρώτο χρόνο. Τον πρώτο χρόνο πρέπει να είναι η μητέρα της μητέρας. Ο θεραπευτής της μητέρας. Να μην την απατάει. Ξέρετε πότε απατούν οι άντρες πιο πολύ. Τριπλάσια. Όταν γεννιέται το παιδί τους. Γιατί αισθάνονται ότι χάνουν τη μαμά. Και το ενδιαφέρον της μάνας πάει προς το παιδί, που ήταν απόλυτα φυσιολογικό, και βρίσκουν μια κόμενα μαζί για να είναι πάλι ίδιο πρόσωπο στη ζωή μιας γυναίκας. Εάν αυτά τα προσφέρει, δεν χρειάζεται να καθαρίζει πάντες και τέτοια, που καθάρισα και εγώ τότε, διότι είμαστε μοντέρνοι κλπ. Ο πατέρας μπαίνει μετά αυτό που είπατε, σαν σφήνα στο τέλος του πρώτου έτους,
περίπου, για να διαχωρίσει αυτή τη στενή σχέση με τη μητέρα που δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μόνο στα ελληνικά νοικοκυριά συνεχίζεται, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολλούς βλαμμένους άντρες και δυσκολίες στο γάμο. Εκεί μπαίνει ο πατέρας, το κάνει τώρα ο γαμπρός μου. Κάθε Σαββατοκύριακο, Κυριακή μου φαίνεται, παίρνει το γιο του μακριά από τη μάνα και κάθονται μια μέρα μαζί σε ένα εξοχικό. Και περνάνε πάρα πολύ καλά. Και ο ένας και ο άλλος, και ο άντρας πλησιάζει το παιδί. Και είναι και μια σφήνα απέναντι στην στενή τέτοια που μέχρι τώρα ο γονός μου ήταν να αρπάζει όλα τα παιδιά από εδώ, όλα τα παιδάκια από τη μάνα τους. Γιατί από αυτά εξαρτάται η ζωή τους. Δεν έχεις τη μαμά, πεθαίνεις. Και ο πατέρας παίζει αυτό το ρόλο. Μετά παίζει και ένα ρόλο αντικειμένου αγάπης, ένα ρόλο που μπορεί να βοηθήσει να στρώσει μερικές αδυναμίες της μαμάς, του προστάτη, αυτού που αν είναι αγόρι θα προσπαθήσει σιγά σιγά το παιδί να του μοιάσει, να δει τα μικρά κοράκια, πάνε πάλι, περπατάνε όπως ο πατέρας, από πίσω κάνουν βήματα, παίζουν όλα ό,τι κάνει ο μπαμπάς κλπ. Τα κορίτσια πάνε και κάνουν πράγματα με τη μαμά. Μαγειρεύουν μαζί κλπ. Ακόμη και τώρα υποτίθεται είναι πιο μοντέρνα τα πράγματα. Τα κορίτσια το έχουν μέσα τους να κάνουν παιδιά και να φροντίζουν ένα σπιτικό. Όλα τα ζώα έχουν αυτό. Ο άντρας είναι ο κύλερ που βγαίνει έξω να φροντίσει να φέρει κρέας για τη γυναίκα και το παιδί. Μα το λιοντάρι κάνει. Το λιοντάρι κάνει. Δεν ξέρω πώς θα έχει καταφέρει, αστυνομικοί πηδάνε στα βέρτα και βάζουν τη γυναίκα να τρέχει να σκοτώνει και αυτή κάθονται. Κάθονται και πηδάνε. Και βέβαια είναι και γαϊδούργια, διότι όταν η γυναίκα κάνει παιδιά, όπως ξέρετε, τα ζώα όλα δεν έχουν οργασμό. Κανένα δεν. Ούτε η γυναίκα είχε παλιότερα. Πώς απέκτησε. Μπορώ να σου το πω μετά, αν θέλετε. Δεν έχουν, οπότε όχι μόνο δεν έχουν ίστρο τα ζώα. Όταν κάνουν ένα παιδί που σταματάει, οπότε δεν δέχονται. Πάρα πολλά ζώα κλείνει ο κόλπος με μια μεμβράνη και δεν μπορεί να μπει μέσα τίποτα, ούτε κομπρεσέρα. Και γι' αυτό και οι άντρες είναι πολυγαμικοί. Φύσεως. Σκεφτείτε, πολλά ζώα θηλυκά έχουν ίστρο κάθε δύο χρόνια, κάθε τρία χρόνια. Το πιο συνηθισμένο είναι το γυναικείο ίστρος. Οπότε σκέψου να έχεις παντρευτεί και να περιμένεις τρία χρόνια να ξανάρθει η γυναίκα σου σε ίστρο για να κάνει σεξ. Οπότε τι κάνεις, ψάχνεις. Άμα δείτε σκύλους στην Αθήνα, κάπου είναι μια σκύλα θηλυκιά που σέρνει, το λέγαμε, και έρχονται από το διάολο τη μάνα, γιατί έχουν φοβερή μυρωδιά, μαζεύονται όλοι με τη σειρά εκεί πέρα να... οπότε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και έτσι ο πατέρας μπορεί να πλησιάσει λίγο το παιδί αργότερα και τη γυναίκα. Και το παιδί πρέπει να μάθει να ζει σε τριαδικές σχέσεις. Μέχρι τότε είναι διαδική σχέση. Ο πατέρας υπάρχει γύρω-γύρω, ο παππούς ακόμα λιγότερο, τη σημασία μου. Ρε ο παππούς, το γύρω-γύρω, πέφτυνε τελείως τη μάνα του. Και τη γιαγιά του την ήθελε, τον έβλεπε και κάθε μέρα και λοιπά. Ήταν εκεί. Τώρα σιγά-σιγά άρχισε, γιατί η ζωή μας είναι τριαδική και πάνω. Δεν ζούμε διαδικά μόνο. Ζούμε και σε μια κοινωνία που είναι το τρίτο σκέλος, η γειτόνισσα, ο μπαμπάς, ο φίλος, τα άλλα αδέρφια και λίγο. Μονογονεϊκές οικογένειες. Μονογονεϊκές πάντα υπάρχει κάποιος που παίρνει τον ρόλο του. Μπορεί να είναι ο εραστής της κομμότριας. Δεν ακούμε. Ναι. Και τα κινητά επίσης. Όταν είναι μονογονεϊκή οικογένεια, πάντα υπάρχει ένα αντρικό πρότυπο. Παρανηστείος, ένας εραστής, ένας δεύτερος σύζυγος, ο μεγάλος ο αδελφός, ένα σωρό συγγενείς υπάρχουν, αργότερα οι δάσκαλοι στο σχολείο. Βέβαια υπάρχουν και πολλά παιδιά
που ή και ο πάντα μόνο γονεϊκές είναι πολύ ορισμένοι, οπότε ο πατέρας ή αρχαιγνώ βλέπει. Αλλά βέβαια σήμερα 30% των γυναικών θέλουν να κάνουν παιδί, αλλά δεν θέλουν να παντρευτούν. Εκεί υπάρχουν άλλοι άντρες πάντοι που υπάρχουν στην αυτή. Μερικές που είναι πολύ κολλημένοι, μα έχουν προβλήματα παιδιά. Από σεξουαλικά, μπορεί να γίνει ομοφιλόφιλος, μπορεί να γίνει έτσι, να έχει δυσκολία με τις γυναίκες της άλλης, να θέλει μια μαμά όλη την ώρα ή να είναι πολύ ωραία επιθετικός μαζί της. Πόσο υπεύθυνος είναι ένας άνθρωπος, εάν του μπαίνει η πρώτη σφραγίδα των γονιδίων, που είναι κατά 50%, δηλαδή ο κάθε άνθρωπος για αυτό που είναι και για αυτό που δεν είναι, για αυτό που κάνει και για, αυτό που δε, και για αυτά που δεν κάνει, του μπαίνει πρώτη η γονιδιακή σφραγίδα. Μετά έρχεται η μαμική, η γονεϊκή σφραγίδα, που είναι πάρα πολύ σημαντική όπως είπατε, μετά έρχεται η σφραγίδα του σχολείου, του δασκάλου και μετά η κοινωνική σφραγίδα. Φεύγουν λοιπόν όλες αυτές τις σφραγίδες. Είναι ένα πράγμα που καταστρέφει. Ορίστε. Το σχολείο είναι ένα πράγμα που καταστρέφει τα παιδιά. Ωραία. Το καταστρέφει, δεν το καταστρέφει, παίρνει τη σφραγίδα. Παίρνει λοιπόν όλες αυτές τις σφραγίδες. Πώς υπεύθυνη είμαι εγώ που πήρα όλες αυτές τις σφραγίδες. Γι' αυτό που κάνει και γι' αυτό που δεν κάνει. Είναι ένα πρόβλημα που το συζητάνε οι φιλόσοφοι από αιώνες. Πριν από την αυτή. Πόσο ο άνθρωπος είναι ελεύθερος πραγματικά και πόσο όχι. Υπάρχουν δύο απαντήσεις. Ένα είναι ότι όσο πιο όριμος είναι κανένας, δηλαδή πάλι αν είχες καλά γονίδια και πήρες και από τη μάνα σου στους πρώτους χρόνους και από τον πατέρα σου καλά στοιχεία, είσαι πιο ελεύθερος να αλλάξεις πράγματα. Είναι πιο ευέλικτος κανείς. Οπότε αλλάζει με τις εμπειρίες που αποκτά. Εάν είναι, όσο πιο βαριά είναι αυτά που κουβαλάς, τόσο δυσκολότερα αλλάζεις. Και βέβαια αυτό δημιουργεί και ένα πρόβλημα και στην εγκληματολογία. Εγώ στο Λονδίνο για ένα διάστημα, επειδή ήμουν διευθυντής σε μια ψυχιατρική κλινική για παιδιά και για οικογένειες, με είχαν βάλει και στο ανώτατο δικαστήριο ως σύμβουλο. Το ανώτατο δικαστήριο για παιδιά. Εκεί ερχόντουσαν παιδιά τα οποία είχαν κάνει εγκλήματα, ληστείες, φόνους καμιά φορά. Και τα έβλεπα εγώ μια-δυο φορές και έγραφα ένα report. Report, συγγνώμη. Μια έκθεση. Οι δικαστές συνήθως ακολουθούσαν την έκθεση αυτή. Δηλαδή, ανάλογα αν καταλάβαινε ότι συνιστούσαν να τον αφήσουν ελεύθερο ή να τον κλείσουν για τα καλά. Μετά είχα τύψεις. Γιατί αυτά τα παιδιά είχαν κοπανίσει, είχαν ληστέψει, είχαν χτυπήσει γριές με σιδερόβεργες, είχαν σκοτώσει παιδάκια καμιά φορά κλπ. Και παραιτήθηκα. Μα λένε, θα μας αφήνετε ξεκρέμαστος έτσι. Λέω, βρείτε κάποιον, εγώ είμαι γιατρός, δεν είμαι δικαστής, άμα ήταν γινόμουν δικαστής. Δεν μπορώ, γιατί καταλάβαινα. Τα παιδιά, σαν παιδοψυχίατρος, γιατί είμαι ψυχίατρος και παιδοψυχίατρος, αλλά καταλάβαινα και την κοινωνία. Δηλαδή, εγώ θα ήθελα να έρθει ο τύπος να χτυπήσει τη γυναίκα μου, τη μάνα μου, το παιδί μου, ή εμένα, όπως τώρα, φοβόμαστε όλοι, φοβάσαι να ανοίξει την πόρτα. Μεγάλη βιομηχανία στην Ελλάδα είναι οι ασφαλισμένες πόρτες, όλα τα αυτά της ασφαλείας. Μπαίνουν μέσα με το καλάσνικο. Τώρα και να τον δω εκείνο θα σκεφτώ ότι η μάνα του παλαιά και το πάνω. Θα κουμπανίσω κι εγώ γιατί δεν είναι αυτό συντήρηση. Αλλά είναι ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε συνέχεια και στην εγκληματολογική. Γι' αυτό έχουν και υποτίθεται διάφορες περιπτώσεις όπου κάποιες φορές δίνεται η δυνατότητα για αναμόρφωση. Αλλά βέβαια τα αναμορφωτήρια είναι ότι χειρότερο υπάρχει, διότι ένας εγκληματίας παίρνει το δίπλωμά του. Είναι μεταπτυχιακές σπουδές. Δωρεάν. Δωρεάν.
παιδεία εκεί. Ναι. Το πρώτο που κάνουμε σε νέο, σε φυλάνε πάντα ναι. Φυλακές. Και δεύτερον, από εκεί και πέρα μαθαίνεις όλα τα στοιχεία, ώστε όταν βγεις έξω να είσαι πολύ πιο προετοιμασμένος, πεπειραμένος κλπ. Άξιος. Λοιπόν, δεν πρέπει να κλείνουμε σιγά σιγά. Να ρωτήσω. Ποιος έχει το πρόβλημα, κάποιος το έχει. Την αγάπη του θεωρούμε δεδομένη ότι στη διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού υπάρχουν τρεις τρόποι. Είναι ο δημοκρατικός, που αυτόν προσπαθούμε όλοι, αυτό είναι το ιδανικό. Μετά έρχεται το αυταρχικός, γιατί όταν είμαστε αυταρχικοί βάζουμε στο παιδί όρια. Και τρίτος τρόπος είναι ο ανεκτικός, ο οποίος το αφήνει κάπως χαμένο το παιδί, γιατί δεν του βάζουμε όρια. Κάνω αυτό, κάτω, θες εκείνο, κάτω, θες το άλλο, κάτω. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω, καταρχάς δεν ξέρω αν συμφωνείτε, δύο μορφές της ελληνικής οικογένειας είναι ή πολύ αυταρχικές, ιδίως παλαιότερα, ή τώρα πολύ ανεκτικές και μπερδεμένες. Εντάξει, ο δημοκρατικός είναι ο καλύτερος τρόπος, βέβαια και εξαρτάται πάντα και από την ηλικία του παιδιού. Αλλά όταν θέλουμε να του περάσουμε μηνύματα, και ας το πούμε λίγο αυταρχικά, όταν υπάρχει σύγκρουση με το παιδί, γιατί εκείνο αντιδρά, όπως είναι ας πούμε ένας φίλος ή το ποτό που αναφέρατε πριν, μέχρι πού πρέπει να είμαστε αυταρχικοί ή κάπου δεν πρέπει να περάσουμε στο παιδί το μήνυμα ότι δεν πάμε πίσω. Αυτό είναι και τελείωσε. Είναι δύσκολα αυτά, δεν υπάρχει, γι' αυτό είπα, δεν υπάρχει καλή μητέρα, δεν υπάρχει καλός σύζυγος, δεν είναι εύκολο. Οπωσδήποτε η πολύ αυταρχικότητα βλάφτη και η πολύ δημοκρατικότητα βλάφτη της. Αυτό το ξέρουμε σίγουρα γιατί βλέπουμε τα παιδιά αυτά. Οι γονείς πρέπει να βάζουν όρια στα παιδιά, ανάλογα με την ηλικία, αλλά μέχρι και την εφηβεία. Μετά και η κόρη μου όταν είναι 12 χρονών μου λέει μπαμπά λέει με τις φιλανάδες ή τάδε να πάμε λέει σε μια καφετέρια τι μου είπε κάτι μπαρ ξέρω εγώ και λοιπά είχα να ακούσει τότε ναι λέω καλά να σας πάμε με αφήνεις με τον κύριο Δημήτρη λέω να πάρτε μέσα να κάτσετε καμιά ώρα και μετά σας περιμένουμε να σας πάρουμε πίσω. Εδώ ρε μπαμπά λέει με τους γονείς θα πάμε, θα ξεφτελιστούμε. Τι θέλετε λέω, εμείς θα περιμένουμε απ' έξω. Λέει και μια ώρα, λέω τι ώρα για τα πάτε. Λέει μπαμπά αυτά ανοίγουν μία-δύο η ώρα τη νύχτα. Λέω και τι ώρα θα γυρίσει, λέει κατά τις 4-5. Πώς θα γυρίσετε, αυτό δεν το είχαν σκεφτεί. Ναι, η απάντηση ήταν αυταρχικότατη. Όχι. Μα γιατί και όλα τα άλλα παιδιά τώρα. Αφήνουν οι γονείς και εσύ. Εγώ είμαι έτσι. Δεν πρόκειται να πας. Θα πας όταν γίνεις από 16 ή 18 και πάνω. Εκεί αν γίνει και 18 θα πας όπου θέλεις. Δεν πρόκειται να επεμβώ στη ζωή σου. Τώρα είμαι υπεύθυνος εγώ σε τέτοια, είπα και μια κουβέντα που δεν έπρεπε, δεν πρόκειται να πας γιατί δεν ξέρεις και τι είναι και δεν μπορείς να τα χειριστείς αυτά τα πράγματα. Και τα ναρκωτικά και τους παιδόφιλους που υπάρχουν και τα αυτά. Φώναξε λίγο και λοιπά, το πήρε απόφαση και κάθε χρόνο μου έλεγε να την αφήσω πιο αργά. Την άφηνα ότι σε μια ηλικία 9 η ώρα να γυρνάει, μετά πήγε 10, μετά μεγάλωνε 11, μετά 12, μετά είχε φτάσει 18, είχε πάει τότε για να σπουδάσει έξω, τότε με έπαιρνε τηλέφωνο. Μπαμπά με κυνηγάει ένας μαύρος. Σκεφτείτε τότε, ήταν 19-20 χρονών και ήθελε να πάρει σε μπαρ και σε καπηλιά τέτοια 12 χρονών, 13, είχαν μάθει παιδάκια, είναι φυσικό. Και οι έφηβοι θέλουν τα πάντα, αλλά οι γονείς πρέπει να βάζουν όρια και να μην τα αφήνουν να ξεπερνούνται. Κάθε χρόνο να τα αλλάζουν και πώς θα είναι παραπάνω.
Αλλά η δημοκρατικότητα είναι λαθεμένη άποψη για το πώς πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να μεγαλώνουν με γονείς. Και οι γονείς βάζουν όρια και τα παιδιά τα χρειάζονται τα όρια. Τα παιδιά που μεγάλουν χωρίς όρια γίνονται φύλο και φτερό. Άλλο να τα σπάς το ξύλο γιατί έκανε κάτι, αλλά να βάζει όρια αφού τα σκεφτείς, τα συζητείς με τον άντρα σου κλπ. Ή τη γυναίκα σου. Ότι αυτό δεν μας αρέσει. Την οικογένεια, έτσι όταν μου λέει άλλοι γονείς, λέω παιδί μου, εσένα σου πήγε αυτός ο πατέρας και αυτή η μάνα. Εμείς δεν αφήνουμε από 12 χρόνια να τρέχεις εκεί. Πάρ' το απόφαση μέχρι τα 18. Τελείωσε. Βέβαια την άλλη μέρα με είχαν πάρει ένα τσουβάλι πατεράδες των κοριτσιών. Οι γιατροί λέει, είπατε στην κόρη σας και στα δικά μας να πάνε, λέει, στο... Οι άλλες λέγανε, να, ο γιατρός την άφησε, όπως μου λέγε και εμένα η δικιά μου, ο κύριος Τάδε, λέει, την άφησε. Όλοι οι πατεράδες οι άλλοι αφήνανε, εκτός από μένα που ήμουν ο κακός. Οι άλλοι τρομάξανε, γιατί σου λέει, αφού το... Όχι, δεν της είπα. Ίσα-ίσα, τι θα κάνει εσείς, δεν ξέρω, εγώ δεν την αφήνω με τίποτα. Να ούτε εμείς. Τότε πες. Αλλά τα μικρά ήταν μούτρα, έλεγε να βάψουν να πάρουν. Ποιος έχει το μικρόφωνο, ποιος θα έχει. Τελευταία, σύντομη ερώτηση. Είπατε ότι υπάρχουν παιδιά που τραβούν τη βία. Ποια παιδιά τραβούν τη βία και αν εξελίσσονται και σε ενήλικες που τραβούν δεσποτικές συμπεριφορές, βούλινγκ και τέτοια. Αυτό είναι από τον τρόπο που μεγαλώνουν, έτσι κι αλλιώς υπάρχουν μερικά παιδιά που έχουν μια μαζοχιστική τάση, αλλά κυρίως είναι από τον τρόπο που μεγαλώνουν. Υπάρχει και κάτι γονιδιακό. Υπάρχουν πολίτες, άλφα, που είναι η δυναμική, η αρχηγή, αυτή κλπ. Υπάρχουν πολίτες δευτέρας κατηγορίας, που είναι πιο χαμηλή, που είναι οι περισσότεροι, δεν είμαστε όλοι Α, οι περισσότεροι είμαστε Β. Και υπάρχουν και πολλές Γ κατηγορίες με κάθε έννοια, τους πηδάνε όλοι. Αυτό είναι και από τον τρόπο που μεγάλωσε κανείς και γονιδιακά. Αλλά πάρα πολλά παιδιά μάθανε να είναι θύματα όταν είναι μικρά, από τον πρώτο χρόνο ακόμα, μετά δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Προχτές, και προχτές δηλαδή πριν 15 μέρες, που εόρτασα κι εγώ του Αγίου Αποστόλου Ματθαίου και ο εγγονός μου έχει ονομαστεί το ίδιο κατά την επιθυμία του γαμπρού μου. Κάνανε ένα πάρτι τότε και ήρθανε διάφοροι τύποι και τύπισες. 6 μηνών, 8 μηνών, 10 μηνών εκεί. Και ο χορός γινότανε σούρνοντας βέβαια, γιατί δεν περπατάει κανένας. Μετά ακούει μου το βλέπει η κόρη μου μετά, εγώ δεν ήμουν εκεί. Ήταν 3 μικρές, στριμώχνουν το παλικάρι, τον καραμουζουκλή της οικογένειας, τον εγγονό μου, τον στριμώχνουν σε μια γωνιά και προσπαθούσαν απελπισμένα να του βγάλουν την πάνα για να δουν τι έχει από κάτω. Αυτός αγωνιζόταν και τον δίραν. Μια του και στα μαλλιά και άλλη του έξε κάτι σφαλιά. Αυτός... Στην αρχή, γιατί δεν τον είχαν πρώτη φορά στην κρίση. Κοίταζε από εδώ, από εκεί, δεν κατάλαβε. Μετά έβαλε τα κλάματα, ήρθε η μάνα του. Μετά του έκανε εγώ ψυχοθεραπεία, τώρα ήρθε. Σε φταίριζε, λέει, ο άντρας είσαι. Πήγαν, πρόσεχε η μάνα, πήγαν να του κάνουν την αυτή την πάνα. Βγάλουν για να τους τη βγάλει και αυτός. Σωστός άντρας, αυτός κάνει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Είναι
Thank you.